Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα 19 Ιανουαρίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του One Channel, στην εκπομπή One Time. Και φυσικά θα συζητήσουμε τα όλα όσα συμβαίνουν και ό,τι αφορά φυσικά στις πέτσες και όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτό και θα γίνουν μάλλον αυτό το διήμερο. Ήδη θα έχετε δει αρκετές φωτογραφίες από τις αφίξεις των βουλευτών. Υπάρχει και το παραπολιτικό πάντοτε σχόλιο και ρεπορτάζ για το πώς φτάσανε οι βουλευτές, τι θα φάνε, τι θα πιούνε, πώς τους υποδέχτηκε ο αρχηγός και φυσικά τι πρόκειται να προκύψει μέσα από, από το διήμερο αυτό εργασιών. Ένα επικοδομητικό διήμερο, όπως θέλει να λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Στέφανος Κασελάκης. Σαφώς θα μας απασχολήσει και το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, καθώς είχαμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού από τον Νταβός μέσω του Bloomberg, όπου είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και το Φεβρουάριο πλέον θα είναι νόμος του κράτους. Όλα αυτά θα τα δούμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους, να σας τους παρουσιάσω σιγά-σιγά. Η συνήθις ύποπτη λοιπόν, ξεκινάω από τον φίλο πλέον, τον Σταύρο τον Χριστακόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, Πάνος Κογιωστάσης, διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλησπέρα. Μαρίνα Ρίγου. Μαρίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επίκουρη καθηγήτρια μέσων μαζικής ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Μάνος Οικονομίδης, δημοσιογράφος, συνάδελφος. Δεν έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Μόλις. Σου έλειψα πάρα πολύ, αλλά έχουμε αρχίσει τώρα και το κάνουμε πριν δύο εβδομάδες. Είδες με διορθώνω πάνω. Είδες με sequel το συνήθως. Έτσι, έτσι, έτσι. Και έτσι κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία παρεούλα και τα λέμε. Και φυσικά. Και πολύ παλιός όμως, φοιτητής της σχολής στην οποία. Στο μέσο μαζικής ενημέρωσης, όπου είναι τώρα καθηγήτρια η Μαρίνα. Αφού κάνουμε διευκρινήσεις, τότε να πω ότι και εγώ έχω και τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Άρα έχουμε κάτι. Μα αυτό, Μαρίνα μου, νομίζω ότι είναι παγκίνος γνωστό, οπότε γι' αυτό και δεν το αναφέρουμε. Μετά από αυτό το σχόλιο. Εντάξει. Λοιπόν, και φυσικά Γιώργος Νόκος, δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά. Γιώργο μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε βλέπω, σε άλλα άλλη μέρια, αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές και είναι ιδιαίτερη χαρά που είσαι και εσύ κοντά μας σήμερα. Λοιπόν, όση ώρα ήμασταν και στο μακιγιάζ, αλλά και γενικότερα όσο προσπαθούσαμε να μπούμε και να συντονιστούμε εδώ με τα μικρόφωνα και αυτά, έλεγα ότι περισσότερο αυτό το διήμερο στις πέτσες μας έχει απασχολήσει πολύ πριν γίνει, αλλά και από τη στιγμή που άρχισαμε να βλέπουμε τα πλάνα και να καταφθάνουν οι βουλευτές. Οι περισσότεροι, ξέρεις, εν είδη τα χιούμορ σχολείου και αυτά λένε. Τι εκδρομή το έχουν παρουσιάσει, τι ότι είναι σαν να γυρνάνε ταινία, τι σαν να γυρνάνε διαφήμιση. Δηλαδή, πραγματικά, θεωρώ ότι αυτή η ταινία του 66 με τον Τζένι Τζένι, αν ήξερε πόσο προφητική θα ήταν και το πόσοι έχουν κατακλείσει πλέον το νησί των Σπετσών σε επίπεδο πλέον βουλευτών, πραγματικά είναι απορίας άξιο. Τους έβλεπα, έβλεπα σήμερα το πρωί, και θέλω το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, το πώς ξεκίνησε μια κόντρα μεταξύ του Καρανίκα και της Έλληνας της Ακρίτα, που στην αρχή είπε ότι δεν θα πάει και τελικά θα πάει. Και τι θα πούν και τι θα συζητήσουν. Είναι πραγματικά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως, έδωσα έτσι λίγο το hint για τα παραπολιτικά σχόλια και το τι πρόκειται να γίνει με τις σπέτζες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον. Θα περάσουμε στα ομόφυλα ζευγάρια, που είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχουμε αναλύσει πάρα πολύ. Θέλω να δούμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί νομίζω πια είμαστε πρώτον πυλών για να γίνει αυτό που λέει, είπε ο Πρωθυπουργός, νόμος του κράτους. Πάμε να δούμε τη δήλωση στο Bloomberg για να επιστρέψουμε. Marriage equality will be tabled at the next cabinet meeting, which will actually take place next week and will be approved. And then after a period of public consultation will be presented to Parliament. And I'm very optimistic that it will become Greek law within the first 2 weeks of the month of February. Λοιπόν. Στον Νταβός έγινε η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού, ξεκάθαρο πλέον το πλαίσιο, την επόμενη εβδομάδα Υπουργικό Συμβούλιο, το Φεβρουάριο νόμος του κράτους. Σταύρο. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα πια αυτή η ιστορία να συνεχίσει να βλάπτει την κυβέρνηση. Δεν μπορούσε άλλο να είναι πρωτοσέλιδο και πρώτες ειδήσεις, ποιος έχει αντίρρηση, ποιος θα καταψηφίσει, ποιος θα απέχει, ποιος θα παραιτηθεί, ποιον θα διώξει ο Μητσοτάκης, ποιον θα τιμωρήσει. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια φθορά. Όπως έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή, ήταν η μόνη δυνατότητα του Μητσοτάκη αυτή. Θεωρώ ότι ήδη από τη στιγμή που μπήκε στον καυγά αυτόν και η Εκκλησία με πιο επίσημο τρόπο πια, διότι θα το δούμε στη συνέχεια, πλέον μιλάει και ο Ιερώνυμος, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι
θα τρέξει η διαδικασία όσο γίνεται περισσότερο, παρότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει δηλωθεί από ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στη σύνταξη νομοσχεδίου, λείπουν ακόμα κρίσιμες βασικές διατυπώσεις. Δεν ξέρω, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη θέματα προς διαπραγμάτευση ή ακόμα ενδέχεται να υπάρχουν θέματα που έχουν δυσκολία στη διατύπωσή τους, ώστε να μην προκαλέσουν όχι μόνο προβλήματα πολιτικά, αλλά και προβλήματα ευαλωτότητας του νομοσχεδίου σε τυχόν δικαστικά. Μετέπειτα εννοείς. Με τυχόν δικαστικά προβλήματα. Να δημιουργηθούν τέτοια ζητήματα. Επειδή όμως είπες. Θέλω να περάσω μετά στον Πάνο να το ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ο Μητσοτάκης για να μην μετράει ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι ψηφίζουν, ποιοι δεν ψηφίζουν. Δηλαδή μπαίνει μπροστά, το βάζει προκειμένου να έχει αυτό που λένε ξεκάθαρη εικόνα τελικά τι θα κάνουν όταν θα έρθει για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Γιατί σίγουρα συνεχίζουν δηλώσεις ανθρώπων που λένε ότι είτε θα απέχουμε είτε θα καταψηφίσουμε. Από όλες τις πλευρές. Δεν εννοώ μόνο από την κυβέρνηση. Προφανώς. Και από τα υπόλοιπα κόμματα, στα οποία δεν υπάρχει εκεί σταθερότητα. Μα ο Μητσοτάκης πριν από 10 μέρες είχε βρεθεί πράγματι σε ένα δίλημα. Και μάλιστα σκληρό δίλημα. Το κάνω τώρα, ή το αφήνω να εκτονωθεί και πηγαίνω μετά τις ευρωεκλογές, ή ενδεχομένως σε ένα θερινό τμήμα του καλοκαιριού. Ναι, αυτό λύθηκε, θέλω. Πλήρως ελεγχόμενο κλπ. Παρότι η αρχική του απόφαση ήταν να το αφήσει για το καλοκαίρι. Ωστόσο, όταν άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πλέον δεν θα μπορούσε να κρατήσει αυτό το κλίμα ήπιο. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν συνεχώς. Η Εκκλησία θα πίεζε. Τα μικρά κόμματα της δεξιάς και ακροδεξιάς επίσης θα πίεζαν. Το θέμα θα ήταν διαρκώς στην επικαιρότητα. Οι βουλευτές θα υποχρεώνονταν διαρκώς να απαντούν. Άρα, αυτή η φασαρία δεν θα τελείωνε. Δεν μπορούσε να πάει με αυτό το πράγμα σε ευρωεκλογές. Ως εκ τούτου, παρότι η αρχική διαρροή ήταν για καλοκαίρι, υποχρεώθηκε, πιστεύω, ή μάλλον άκουσε καλύτερα και περισσότερο και εμπιστεύτηκε περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι του είπαν: Πρόεδρε, δεν μπορούμε να πάμε έτσι στην καλύτερη. Φέρε τον μπροστά για να, έτσι αυτό, ώστε να μπορέσουμε. Επειδή πάνω έχεις πει αρκετές φορές ότι το φέρνει ενδεχομένως και νωρίτερα, αρκετά μάλλον νωρίτερα από τις ευρωεκλογές, έτσι ώστε να ξοδέψει κάποιο πολιτικό του κεφάλαιο στο να πείσει ή, εν πάση περιπτώσει, να μαζέψει τα απόνερα, γιατί σαφώς και θα υπάρχουν. Θεωρείς ότι θα υπάρχει όμως αυτό που λέμε ρογμή στην εικόνα της κυβέρνησης και σε αυτή την εικόνα, πώς να το πω, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται κρατεός ο Μητσοτάκης, ναι, σαν πρωθυπουργός, αλλά και τα ποσοστά δικαιώνουν την επιλογή, εν πάση περιπτώσει, το εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρείς ότι σιγά σιγά αυτή η εικόνα μπορεί να ροκανίζεται μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές και να είναι τελείως διαφορετική η εικόνα που θα εισπράξει στις κάλπες? Θα εξαρτηθεί αυτό. Καταρχάς, όσες έρευνες έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα δείχνουν ότι το θέμα αυτό είναι χαμηλές προτεραιότητες κοινής γνώμης, καθώς κυριαρχούν άλλα ζητήματα, όπως η ακρίβεια, η δημόσια ασφάλεια κτλ. Μόλις ανακύπτει όμως, υπάρχει αυτός. Δηλαδή, βλέπεις ότι στις έρευνες αποτυπώνεται η αντίθεση του κόσμου. Πάντως, συγγνώμη, επειδή συζητάμε για τις έρευνες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς τίθεται το ζήτημα. Όταν υπήρξαν έρευνες που το ερώτημα είχε τη μορφή το εάν τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν τα δικαιώματά τους, ήταν σαφές ότι ανέβαζε το ποσοστό, ναι, των εννοείς ιεραρχικά πώς τίθεται. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε δημοσιοποιήθηκαν δύο έρευνες. Η μία της ProRata και η μία της Mark. Mm-hmm. Στην ProRata υπήρχε το ερώτημα εάν συμφωνείτε με τη δυνατότητα ομόφυλων ζευγαριών να προχωρήσουν σε υιοθεσία. Εκεί 6 στους 10 ήταν κατά στο σύνολο της κοινής γνώμης και οι 7 στους 10 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας επίσης διαφωνούσαν. Στην έρευνα της Mark το ερώτημα διατυπώθηκε κάπως διαφορετικά. Mm-hmm. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη δυνατότητα των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν παιδιά από ιδρύματα, από το να μείνουν τα παιδιά αυτά σε ιδρύματα. Άρα ήταν ένα ερώτημα το οποίο είχε και μια συναισθηματική διάσταση, βάζοντας και μία άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις υιοθεσίες παιδιών από ιδρύματα. Και που έχει και μία πραγματιστική διάσταση. Αν μου επιτρέπετε. Έτσι, ναι. Εκεί ήταν λίγο διαφορετικοί οι συσχετισμοί. Δηλαδή, οι θετικές γνώμες ήταν ελαφρώς περισσότερες στις αρνητικές. Έφτανε το 52% στο σύνολο της κοινής γνώμης. Αλλά και στο σύνολο της κοινής γνώμης και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε διχασμός. Ήταν δηλαδή πιο επιμερισμένες. Ακόμα και στο πιο δηλαδή ευνοϊκό ως προς τη διατύπωσή του ερώτημα για την προώθηση του νομοσχεδίου, και εκεί ο διχασμός ήταν σαφής. Ναι. Συνεπώς, εξακολουθεί η προώθηση αυτής της πολιτικής να ενέχει ένα πολιτικό ρίσκο και για τον κυρία Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση. Προφανώς, στο βαθμό που έρχεται στην αρχή του χρόνου, ενώ οι ευρωεκλογές είναι τον Ιούνιο, εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι θα μπορέσουν να απορροφήσουν και να διαχειριστούν το όποιο κόστος. Σε κάθε περίπτωση όμως, με δεδομένο ότι είναι
πιο χαλαρή ψήφος στις ευρωεκλογές και το γενικότερο κλίμα στην Ευρώπη έχει να κάνει με την άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία τροφοδοτείται και από το ζήτημα της μετανάστευσης, αλλά και από ζητήματα που πλήττουν ή τέλος πάντων ενοχλούν τις παραδοσιακές αξίες ενός σημαντικού τμήματος της κοινής νόμης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων. Άρα επηρεάζουν ή εντός εισαγωγικών ενοχλούν πολιτικά την ταυτότητά τους, τότε ενδεχομένως να δούμε κάποιες συνέπειες, όπως η αύξηση της αποχής των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων ή κάποιες μετακινήσεις στα δεξιότερα. Αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και άρα η πολιτική της κυριαρχία αμφισβητείται. Πάντως, με δεδομένο ότι καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός το φέρνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, δηλαδή αρχές Φεβρουαρίου, λαμβάνοντας ενδεχομένως υπόψη το γεγονός ότι η Εκκλησία, η ιεραρχία για την ακρίβεια, φαίνεται να ξεκινά κάποιου τύπου καμπάνια. Ενημέρωσης όμως των πολιτών, όπως είπαμε. Εντάξει, ενημέρωση το λέει, αλλά έχει μια σαφή θέση για το νομοσχέδιο. Επειδή αναφέρθηκες και εσύ, όσο και ο Σταύρος, στο θέμα της Εκκλησίας και στο ότι μιλάει ο Ιερώνυμος, και θεωρώ ότι έχει και σημασία, αφού δούμε τη δήλωση, να πούμε και για τη συνάντηση που είχαν προτού της ανακοίνωσης μέσα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε ακριβώς τι δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος, για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε σφαιρικά και συνολικά. Είναι θέμα της κοινωνίας. Η Εκκλησία δεν απαραίτητα όπλα να κάνει ξέρω οτιδήποτε, αλλά έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο. Και ο κάθε ένας από εμάς δεν πρέπει σε τέτοια θέματα μεγάλα να σκέπτεται τι θα πει δεξιά, τι θα πει αριστερά, τι θα πει κεντροκατάταξη. Σκέπτεται ποια κοινωνία θέλουμε και ποια οικογένεια. Και γιατί να μην κάνουμε δημοψήφισμα, να το πει ο λαός κατευθείαν. Στη χώρα μας τα ζητήματα δικαιωμάτων, γιατί ρωτήθηκα για ένα πιθανό δημοψήφισμα, δεν λύνονται με δημοψηφίσματα. Οπότε δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα προφανώς. Η άποψη του ελληνικού λαού εκφράζεται σε συγκεκριμένη περίπτωση στις βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν. Μαρίνα, για να μπορέσει, γιατί είπε ο Πάνος ότι θέλει να πει κάτι και για το δημοψήφισμα. Ωραία, ωραία. Το ένα που θα ήθελα να πω είναι ότι πράγματι δεν μπορούσε να συρθεί άλλο έτσι, έπρεπε να προχωρήσει, αφενός λόγω των αντιδράσεων και γενικά να μαζευτεί. Από την άλλη πλευρά, αν σκεφτούμε το χρόνο που τίθεται, σκεφτείτε ότι αντιστοίχως είχαμε ένα γεγονός το οποίο ήταν τεράστιο και η αντίδραση ήταν φοβερή στον κόσμο, δηλαδή εννοώ το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο όμως τελικά δεν καταγράφηκε σαν αντίδραση στις εκλογές, που ήταν περίπου, ας πούμε, αρκετά κοντά στο ίδιο χρονικό διάστημα που έχουμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι ναι, σίγουρα δεν θα έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην πλευρά του κύριου Μητσοτάκη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Από την άλλη πλευρά, επειδή το ερώτημα ήταν αν για τον ίδιο η εικόνα του θα έχει κάποια ρογμή, μπορούμε να το σκεφτούμε διαφορετικά. Δηλαδή, σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και στοχεύοντας σε μια κεντροδεξιά πλευρά, έτσι, σε ένα κεντροδεξιό ακροατήριο, το να κρατήσει, αν θέλετε, μια σταθερή στάση απέναντι σε ένα δικαίωμα, και μπαίνοντας εξ αρχής με αυτή τη λογική και στην ατζέντα, έτσι, την προεκλογική, έχοντας τα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς ατζέντας, είναι προφανές ότι μπορεί να έχει και ένα θετικό αντίκτυπο πέρα από τις αντιδράσεις. Γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλες, υπάρχουν ισορροπίες μέσα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Και εδώ φαίνεται να έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης τα δικαιώματα. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, έτσι, διότι αν ο Αρχιεπίσκοπος θέτει ένα ζήτημα δημοψηφίσματος, είναι σαφές ότι αυτό που δήλωσε και ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή ότι τα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα, είναι σαφές. Είναι το ερώτημα εάν στη δημοκρατία θέτει ζήτημα για τις αξιακές προϋποθέσεις που τελικά συνιστούν αυτό το πολίτευμα. Μάλιστα. Πάνω ένα μικρό σχόλιο για να περάσω και στο Μάνο και στο Γιώργο. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αρχιεπίσκοπο. Και ο λόγος είναι ότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 44, παράγραφος 2, αναφέρει ρητά πότε μπορεί να γίνει δημοψήφισμα και για ποια θέματα. Δύο βασικά είναι τα ζητήματα. Το ένα είναι είτε για εθνικά θέματα κρίσιμης σημασίας, είτε για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Άρα, ουσιαστικά στο πρώτο δεν μπορεί να εμπίπτει. Με εξαίρεση τα δημοσιονομικά θέματα. Αυτά εξαιρούνται από την υπαγωγή σε δημοψήφισμα, αν και το δημοψήφισμα του 2015 για το μνημόνιο ήταν γεμάτο δημοσιονομικά μέτρα. Τέλος πάντων. Άρα, αυτό το νομοσχέδιο είναι κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα. Άρα, η κυβέρνηση έχει κάθε δυνατότητα βάσει του συντάγματος, εάν το κρίνει, να ψηφίσει το νομοσχέδιο και μετά το θέσει σε δημοψήφισμα. Άρα, επί της αρχής
Και επί της ουσίας ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει λάθος. Δεν έχει λάθος, αλλά και την πλευρά του κ. Μαρινάκης δεν απάντησε συνταγματικά και νομικά, απάντησε προφανώς πολιτικά. Θέλοντας να δώσει. Ότι... Είναι καθαρά πολιτική θέση. Δηλαδή ότι δεν βάζει τα δικαιώματα κάνουμε... σε εκλογή. Όχι, όχι. Είπε δεν κάνουμε για κοινωνικά δικαιώματα δημοψήφισμα. Ναι, δημοψήφισμα του συντάγματος μπορεί να γίνει για οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε κοινωνικό ζήτημα. Άλλο θέλω να πω. Λέω ότι η κυβέρνηση βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να μην κάνει. Και εγώ προσωπικά δεν είμαι γενικός υπέρ των δημοψηφισμάτων, αλλά. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση και μια πολιτική επιλογή. Άλλωστε, και αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι γενικότερα στην Ευρώπη δημοψηφίσματα γίνονται είτε για θέματα πολιτιακά, όπως αυτό που είναι το 1974 στην Ελλάδα, είτε για την επικύρωση ή την απόρριψη μιας ευρωπαϊκής συνθήκης. Και όχι για κάποια ζητήματα κοινωνικού τύπου που είναι αρκετά σύνθετα και δεν μπορούν εύκολα να απαντηθούν με ένα ναι ή με ένα όχι. Η Ελβετία μόνο κάνει και για τέτοια ζητήματα δημοψηφίσματα, αλλά είναι μια εξαίρεση και μια χώρα με πολύ διαφορετική κουλτούρα. Από τη δική μας. Μάνο. Ο Πάνος νομίζω μας θυμίζει και πάρα πολύ εύγλωτα αυτό που έγινε το 2005, όπου η γαλλική κοινωνία οριακά μένα, αλλά απέρριψε το Ευρωσύνταγμα και έκτοτε νομίζω ότι ήταν και. Για εθνικούς λόγους κιόλας, βέβαια. Η βασική συνθήκη για την οποία δεν προχώρησε πολιτική ενοποίηση της Ηπείρου μας, όπου νομίζω ότι ζούμε τα επίχειρα στην εποχή μας. Νομίζω ότι επειδή το ερώτημά σου έχει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, πολιτικά ο Πρωθυπουργός δεν έχει πρόβλημα και το βλέπουμε όσο δεν υπάρχει αξιόπιστη τουλάχιστον από την πλευρά της αντιπολίτευσης εναλλακτική λύση. Μπορούμε λίγο να επικαλεστούμε την εμπειρία εδώ και την ιστορική. Έχουμε δει ότι πολιτικό κόστος ορισμένες φορές καταλογίζεται από την κοινωνία σε πολιτικά κόμματα και σε κυβερνήσεις και με τη λεγόμενη χρονοκαθυστέρηση. Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επέλεξε και η Μαρίνα το περιέγραψε. Είναι νομίζω ταυτωτικό και συναφές με το πολιτικό του προφίλ που είναι πολύ πιο φιλελεύθερο από, ίσως και από τον πυρήνα των ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Μένει λοιπόν να φανεί αν όλο αυτό και νομίζω ότι στρατηγικά ήταν μονόδρομος να το φέρει πολύ νωρίς. Γιατί όσο αυτό χρόνιζε, θα είχε ζητήματα ανοιχτά τα οποία θα βλέπαμε να λειτουργούν και σωρευτικά. Πολύ περισσότερο μέχρι το καλοκαίρι που θα ήταν και οι ευρωεκλογές, αλλά προφανώς θα υπήρχε και ένα είδος εκλογικής πλέον επίπτωσης για την σημερινή κυβέρνηση. Αισθάνομαι ότι ο Πρωθυπουργός λύνει νωρίς και το έχουμε δει αυτό να γίνεται με κυβερνήσεις οι οποίες έχουν μια μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Βάζει νωρίς και κλείνει ζητήματα που θέλει να τα εντάξει και ο ίδιος στην πολιτική του στεροφημία, ώστε να πάει πλέον σε άλλα ζητήματα τα οποία καταλαβαίνουμε ότι θα μας συνοδεύουν για το εγγύης και απότερο μέλλον, κυρίως το ζήτημα της ακρίβειας. Και ίσως δεν ήθελε και να δει στην καινούργια πολιτική γεωγραφία που θα προκύψει στην κοινή πατρίδα μας στην Ευρώπη μετά τις ευρωεκλογές. Μια ελληνική κοινωνία η οποία, γιατί γνωρίζουμε ότι ζητήματα και προβλήματα λειτουργούν σωρευτικά στον ψυχισμό της μέσης, του μέσου πολίτη. Να βγουν μπροστά, που είναι ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο άπτεται ταυτωτικών, έχει και ταυτωτική συνείδηση υπό μια έννοια, να τα δούμε μπροστά μας όταν νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι θα περιμένουμε να δούμε αν τελικά το κλίμα που αποτυπώνει το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη φανήκε στις κάλπες, δηλαδή υπάρχει μια στροφή ως προς τον συντηρητισμό, προς την περισσότερο ακραία εκδοχή της ευρωπαϊκής δεξιάς και εκείνος πλέον ως μετριοπαθής πολιτικός να διαδραματίσει ενδεχομένως και έναν διαφορετικό ρόλο συνεκτικό ως προς το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αναφερόμαστε ποιοι θα πούνε ναι, ποιοι θα πούνε όχι, τόσο στην κυβέρνηση φυσικά όσο και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί εξ αρχής είπαμε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Θεωρείς ότι αυτοί οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος και θα πούνε όχι, θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά από τον Πρωθυπουργό, γενικότερα θα αλλάξει λίγο η ανθρωπογεωγραφία στο... Σε ένα μελλοντικό ενασχηματισμό, ας πούμε. Όχι μόνο στο κυβερνητικό σχήμα, γενικότερα στις ισορροπίες μέσα στο κόμμα, στην κοινοβουλευτική ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή, όσο κι αν ακούνε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν, σε ζητήματα που άπτονται της συνείδησης δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία και όλα αυτά, γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι γίνονται τηλεφωνήματα. Και αν δεν άπτονταν τη συνείδηση, δεν θα γίνονταν τα δύο φροντιστήρια, οι δύο ημέρες δηλαδή που ήταν... Δηλαδή τα τηλεφωνήματα, για να το κάνουμε πιο... Γίνονται τηλεφωνήματα... Τα οποία τι, δηλαδή υποσχόμεθα κάτι, δηλαδή αυτός που θα μεταπιστεί, οποία... θα του πούμε δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, είσαι κοντά μας... Και θα σε έχουμε πιο κοντά μας στο επόμενο... Γίνονται τηλεφωνήματα, σε πρώτο επίπεδο γίνονται τηλεφωνήματα σε κυβερνητικό επίπεδο. Ναι. Κυρίως στο επίπεδο των υφυπουργών. Μάλιστα. Και όταν σε καλούν από ψηλά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και σου λένε τι θα κάνεις με το νομοσχέδιο... Τι σκέφτεσαι. Πώς το βλέπεις. Πώς το βλέπεις. Ενώ εκείνοι το βλέπουν θετικά, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τους πεις...
Εγώ το καταψηφίζω. Και αν θέλετε, εντάξει, μπορεί να απέχω. Η λογική, συμφωνώ σε αυτό που είπε ο Μάνος νωρίτερα, είναι ότι είναι μια εμπροστοβαρής στρατηγική. Φέρνει τα δύσκολα μπροστά, γιατί έχει τον πολιτικό χώρο να το κάνει αυτό. Δεν το ασκεί κάποιος ουσιαστική αντιπολίτευση, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχει. Ακριβώς, και δεν θα ήθελε κανείς αυτή η συζήτηση, όπως όλοι νομίζω σημειώνουν, να σέρνεται και ο καθένας να λέει την άποψή του, και να βάλουμε και μία ακόμα παράμετρο. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει κάνει βήματα προς το κέντρο, προς τη φιλελεύθερη πλευρά, αλλά ο πυρήνας, ο στενός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας είναι συντηρητικός. Απευθύνεται σε μία συντηρητική, σε μεγάλο βαθμό, κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Μα το είδαμε, νομίζω, στην προηγούμενη δημοσκόπηση, νομίζω στα παραπολιτικά, που είπαν ότι αν υπάρχει χώρος πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, και ένα ποσοστό αρκετά, θα έλεγα εγώ, μεγάλο για την πρώτη τουλάχιστον ερώτηση, που είπε ότι είμαι πρόθυμο να το ψηφίσω αυτό το χώρο, εάν τελικά δημιουργηθεί ένα κόμμα. Όχι χώρος. Αυτός ο χώρος, συγγνώμη, προκύπτει και από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Βεβαίως. Δεν θα ήθελε, τουλάχιστον υποψιάζομαι εγώ, κάποιος στην κυβέρνηση από τώρα μέχρι την Άνοιξη, γιατί εγώ είχα ακούσει μια συνέντευξη του κυρίου Σκέτσου που έλεγε ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει περάσει. Το Πάσχα είναι 5 Μαΐου. Μέχρι τις 5 Μαΐου, κάθε Κυριακή, οι Μητροπολίτες ανά την Ελλάδα θα έχουν ένα αφήγημα. Ένα αφήγημα το οποίο στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, ένα non-paper να το πούμε έτσι, της Ιεράς Συνόδου προς τους Μητροπολίτες, υπήρχαν συγκεκριμένα επιχειρήματα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ήταν επιχειρήματα τα οποία, πέρα από το θεολογικό κομμάτι, είχαν και ένα νομικό κομμάτι, στο οποίο τεκμηρίωναν την αντίληψη που λέει ότι το ζήτημα δεν είναι ο γάμος, το δέντρο είναι ο γάμος. Ναι. Ο δάσος είναι η τεκνοθεσία. Και από εκεί και μετά ξεκίνησε να συζητιέται η τεκνοθεσία, γιατί μέχρι τότε δεν ήταν κάτι σαφές. Ναι. Οπότε η κυβέρνηση, λογικό είναι να το φέρνει τώρα για να μετριάσει και τις αντιδράσεις, αλλά και να μετρήσει σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές, να δει πόσο κοστίζει τελικά αυτό. Αλλά εγώ θέλω να επισημάνω ένα μεγάλο πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Στις τελευταίες εκλογές αυτοδιοικητικές, πέρα από τα αποτελέσματα και τα πολιτικά συμπεράσματα, όλοι, μηδενός και μηδεμίας εξαιρουμένης, για ένα πράγμα συζητούσαμε, για την αποχή. Υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος αυτή η αποχή. Που είναι και θηριώδης. Και είναι και παραδοσιακή η αποχή στις ευρωεκλογές. Και κυρίως το καλοκαίρι. Για διάφορες. Για πολλούς λόγους. Αυτή η αποχή να γίνει θηριώδης, που είπε και ο Μάνος. Ναι. Και τότε τι θα λέμε για την αποχή? Οπότε όσοι διαφωνούν να μην στραφούν κάπου αλλού, ή κάποιοι να στραφούν κάπου αλλού, αλλά να προτιμήσουν τις παραλίες. Οπότε υπάρχει. Αναλύσαμε λίγο το συλλογισμό του Γιώργου Σακάτη, με συγχωρεί. Ναι, γιατί θέλω μετά να περάσουμε στις αντιδράσεις Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Πρωθυπουργός είναι έμπειρος πολιτικός παίκτης. Δηλαδή είναι και στη Βουλή ως βουλευτής και μάλιστα της τότε μεγαλύτερης εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών από το 2004. Κατανοεί ότι με τη συζήτηση που ξεκίνησε η Εκκλησία αυτή τη στιγμή, το πράγμα θα ξεχύλωνε. Και βλέπουμε, επειδή υπάρχει και μια άβολη εδώ παράμετρος. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί κάτι. Είναι ένα συγκεκριμένο όμως το κοινό που απευθύνεται η Εκκλησία. Ναι, αλλά δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτό το κοινό θα είχε μια άλλη θέση και ξαφνικά θα έρθουν οι ιερείς οι οποίοι θα τους πείσουν από τον άμπονα. Δεν θα τους αλλάξει φυσικά την άποψη. Ναι, αλλά αυτό θέλω αυτό, να πω, ότι ούτως ή άλλως η άποψή τους φαντάζομαι θα είναι εναντίον. Ανατροφοδοτεί όμως, ανατροφοδοτεί στον πυρήνα της κοινωνικής βάσης της κεντροδεξιάς μια συζήτηση η οποία δεν βολεύει αυτή τη στιγμή την κεντρική στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης. Η συζήτηση όμως υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν θα ήταν από τις εκκλησίες που θα ξεκινούσε η αντίδραση. Όποια αντίδραση, οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία, φαντάζομαι το 90 ή 99% ούτως ή άλλως θα τοποθετούνται. Αυτό πάντως περιγράψει ο Γιώργος, δεν αφορά μόνο αυτούς που πάνε στην εκκλησία. Ο Μητροπολίτης, ο κάθε ιεράρχης, έχει δημόσιο λόγο. Δηλαδή θα βγει στα μίντια, θα μιλήσει, που θα οπότε μπορούσε, πηγαίνει πολύ υπάρχει μια διαφορά. Με τους πολιτικούς είναι το ζήτημα τι απλά θα γινόταν, στις περιφέρειές τους. Οι ενορίες, οι κατατόπους ενορίες, όχι μόνο σε δημόσιο λόγο, αλλά και στο καφενείο, να το πούμε έτσι,
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κάλλιστα ως ένας επιταχυντής εναντίον της, του νομοθετήματος αυτού. Γι' αυτό και σφυρίζει λήξη τώρα. Ναι. Πάντως, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πρωθυπουργός πριν βγει στη συνέντευξη στην ΕΡΤ και ανακοινώσει τις προθέσεις του ότι φέρνω πλέον το νομοσχέδιο, είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Το οποίο έχει ενδιαφέρον ήταν μια μυστική συνάντηση, έτσι. Αφενός ήταν μια μυστική συνάντηση και αφετέρου θεωρώ ότι δεν ήταν μια συνάντηση που απλά είπανε ότι συζητήθηκαν, θεωρώ, όλες οι πτυχές και προφανώς και οι αντιδράσεις και πώς αυτές θα μετριαστούν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Πάντως είπαν ότι δεν θα πάρουν και τα όπλα. Σταύρο, σε σένα έρχομαι γιατί θέλω. Καλά, τα όπλα. Κάτι τελευταίο. Βεβαίως, συζήτηση θα κάνουμε και θέλω να περάσω και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί και αυτοί δεν νομίζω να έχουν κατασταλαγμένη άποψη. Υπάρχουν πολλοί που επισημαίνουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει ήδη καθυστερήσει με αποτέλεσμα λόγω αυτή τη στιγμή. Να εκφράσει. Ναι, να πάρει μια επίσημη θέση. Επίσημη θέση με την οποία θα ακολουθήσει ολόκληρη εκκλησία. Αφήνοντας χώρο στους κατατόπους Μητροπολίτες να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους, η οποία από τη στιγμή που θα έρθει νωρίτερα και θα έχει περισσότερο χρόνο να αναπτυχθεί, θα πάρει περισσότερο χώρο. Μάλιστα. Να κάνω μια παρατήρηση. Να κάνεις μια παρατήρηση, αλλά να φτάσουμε να πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, που και εκεί βλέπεις ότι ενώ θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαν να έχουν σηκώσει και να έχουν μια ομοφωνία και μια εικόνα προς τα έξω. Συνοχής και εκεί υπάρχουν διάφορα παρατράγουδα. Αλλά σαφώς να κάνεις το σχόλιο αναφορικά με τον Βέντερ. Σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα, υπάρχει το εξής. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε να κάνουμε με πρόταση του Αρχιεπισκόπου. Δεν είναι καν έτοιμα. Το εξέφρασε, αν δούμε προσεκτικά τη δήλωσή του, ως μια ιδέα. Είπε, θα μπορούσε. Ναι. Ο Χριστόδουλος πήγε να πω. Ο Ιερώνυμος είναι ξεκάθαρο. Ήταν ότι δεν θέλει. Ψήφισμα για τις ταυτότητες πίσω από αυτό. Ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πολιτικοποιήσει αυτή τη διαφωνία. Δεν θέλει να τη μετατράψει σε μία μείζωνα αντιπαράθεση. Το δημοψήφισμα θεωρώ ότι είναι ο μέσος συμβιβαστικός όρος μεταξύ των πολύ σκληρών της ιεραρχίας, της άκρας δεξιάς και των μισοδιαφωνούντων, δυσφορούντων κλπ. Που υπάρχουν στην ιεραρχία. Η γνώμη μου είναι ότι ο Ιερώνυμος προσπαθεί να ρίξει το κλίμα. Δεν προσπαθεί να αυξήσει την πολεμική. Ωστόσο, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μία ΜΚΟ υπεράσπισης δικαιωμάτων. Είναι φορέας τήρησης και υπεράσπισης θρησκευτικών αξιών και παραδόσεων. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν θα μπορούσε να προσχωρήσει στη λογική Μητσοτάκη. Όμως ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να μετατρέψει την Εκκλησία σε πολιτικό παράγοντα, παίρνοντας μία διαφωνία και μετατρέποντας τη σε σύγκρουση. Αυτό το είχε κάνει και με τις εκλογές, αν θυμάστε, με το κόμμα της Νίκη που είχε βγει και έλεγαν ότι μπορεί να κρύβεται και η Εκκλησία πίσω από εκεί. Και ο ίδιος πήρε μια ξεκάθαρη θέση, έτσι όπως το λες, χωρίς βέβαια να πολιτικοποιεί το θέμα, λέγοντας ξεκάθαρα το ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και γενικότερα τι πρεσβεύει όλη αυτή η ιεραρχία. Και έχουμε ξεχάσει εδώ μία ακόμα παρατήρηση. Δεν έχει πάρει θέση μέχρι στιγμής μόνο η ιεραρχία προ λίγων ημερών, όταν είπε ότι τα παιδιά δεν είναι προσθήκες, εξαρτήματα και δεν θυμάμαι τι άλλο είχε πει. Έχουμε και παρέμβαση του Αγίου Όρους, που σημαίνει ότι αν υπολογίσουμε πόσο βαρύτερη είναι η επιρροή του Αγίου Όρους στη Βόρεια Ελλάδα από όσο της Ελλαδικής Εκκλησίας στην υπόλοιπη χώρα, υπάρχει ένα κλίμα όντως και ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση που αφορά τους φορείς της Εκκλησίας Εγγένει. Και γενικότερα η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και πολλές διαφορετικές περιφέρειες, γιατί και κάθε περιφέρεια αυτό, δηλαδή έρχομαι σε αυτό που είπε ο Γιώργος, οι Μητροπολίτες ξέρουν σε ποιο κοινό απευθύνονται, έχοντας την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής τους. Και διαπαιδεύει και οριζόνται τα κόμματα από ό,τι έχει φανεί. Φυσικά. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Πάντως η αντίδραση είναι πολύ πιο ήπια, αν σκεφτούμε την αντίδραση για τις αμβλώσεις, όταν είχε βγει η Ιερά Σύνοδος και είχε βγάλει την εγκύκλιο, η οποία ήταν εξαιρετικά κάθετη. Ναι. Και η βέβαια, ακόμα η δεν υπάρχει εγκύκλιο. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός. Ακόμα δεν υπάρχει, έχει ενδιαφέρον ότι είναι την ίδια ημέρα η Σύνοδος και τη Ιερά Συνόδου και του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε και να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια δομική διαφορά. Η Εκκλησία λειτουργεί με το συνοδικό σύστημα. Δηλαδή, δεν είναι πρωθυπουργοκεντρική, δεν αποφασίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Ίσως και είναι ατυχή συγκυρία, επειδή είναι έτσι η κατάσταση στην ιεραρχία, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν ζυμώσεις μελλοντικής διαδοχής.
Άρα ο Αρχιεπίσκοπος έχει πρόσθετη υποχρέωση να κρατήσει ισορροπίες. Και εγώ βλέπω, ας πούμε, φωτισμένους ιεράρχες, ο Ναυπάκτος, ας πούμε, ήταν ένας τέτοιος προοδευτικός στη διαδρομή του, πήρανε πολύ συντηρητική θέση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτρεξε πλέον το θέμα για να το φέρει πιο νωρίς. Σταύρο, να πούμε λίγο και για τις ισορροπίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο οι δημοσκοπήσεις το φέρουν ως δεύτερο κόμμα, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο στην αρχή είχε αυτές τις παλινδρομήσεις με την κομματική μη πειθαρχία. Το ψηφίζετε, δεν το ψηφίζετε. Τα ζητήματα συνειδήσεως είναι υπεράνω και θα έπρεπε να είμαστε το κόμμα το οποίο τα αντιπροσωπεύει. Καταρχάς, αυτό αποδεικνύει, η διαφοροποίηση εκεί αποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει μια επιρροή σοβαρή της Εκκλησίας και στα άλλα κόμματα και στην αριστερά. Όμως δεν είναι μόνο ζητήματα. Καλά, ναι, με τη δεξιά του κυρίου θέλουν οι περισσότεροι. Δεν είναι μόνο ζητήματα. Υπάρχει πάνω και αριστερά του κυρίου, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αλλά με τη δεξιά θέλουν. Δεν νομίζω να πηγαίνει κανείς να δει την Εκκλησία και να λέει. Και από τον κύριο στον οποίο αναφερόμαστε, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Βέβαια, το σύμβολο της πίστης για έναν. Πιστεύω εις έναν Θεό. Η διαφορά βέβαια είναι ότι οι αντιδράσεις στα άλλα κόμματα πρώτον είναι πάρα πολύ μικρότερες. Δεύτερον, είναι λιγότερο ηχηρές. Γιατί δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο τόσο πολύ έντονο. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το βουλευτή του Βορείου Αιγαίου, ο οποίος... Τον κύριο Παρασκευαίδη, λες. Ναι, ο οποίος ξεσπάθωσε και μια και δύο και τρεις φορές. Δεν υπάρχουν... δηλαδή είδαμε για παράδειγμα τον κύριο Μεϊκόπουλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει, λέει, είχα μια επιφύλαξη, είπα μια κουβέντα παραπάνω, αλλά ρε παιδί μου, θα το δούμε και έριξε τους τόνους εντελώς. Δηλαδή είναι ότι και σε όλες τις πλευρές αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς προσπάθησαν να μετριάσουν. Αυτό θα συμβεί και στη Νέα Δημοκρατία σε έναν βαθμό. Εγώ λέω να μην έχουμε πολλές αμφιβολίες γι' αυτό. Πολύ περισσότεροι ξεκίνησαν, πολύ λιγότεροι θα καταλήξουν να πούν όχι να απέχουν. Απλώς στα δύο αυτά κόμματα νομίζω ότι πρώτον είναι ελέγξιμο γιατί οι πρωτογενείς αντιδράσεις είναι πάρα πολύ λιγότερες. Ναι. Δεύτερον, δεν είναι ιδεολογικές. Δεν υπάρχει δηλαδή σκληρό ιδεολογικό πρόσημο πίσω από αυτές, παρά μόνο ενδεχομένως μια ανησυχία εκλογιμότητας ή μια ένσταση η οποία μπορεί να αφορά και άλλα θέματα, ξέρετε. Γιατί στο θέμα της παρένθετης μητρότητας, για παράδειγμα, υπάρχει και ένα θέμα γυναικείων δικαιωμάτων, το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί, θα τεθεί ωστόσο. Το οποίο βέβαια η παρένθετη μητρότητα έχει εξαιρεθεί, τουλάχιστον δείχνει ότι έχει εξαιρεθεί από το νομοσχέδιο, αλλά μπορεί να ισχύσει από το εξωτερικό, όπως έλεγε και η. Ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα θέμα βέβαια. Ότι μπορεί κάποιος να επιλέξει το εξωτερικό για να υλοποιήσει το στόχο αυτό μέσω παρένθετης μητέρας που επιτρέπεται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση λέει παρά τα αυτά, έχουν υπάρξει διάφορες τέτοιου τύπου πληροφορίες, διαρροές κλπ. Ότι το νομοσχέδιό της θα νομιμοποιεί τα παιδιά που έχουν ήδη αποκτηθεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν θα επιτρέπει μελλοντικές τεκνοθεσίες αυτού του είδους. Οπότε, η γνώμη μου είναι ότι μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε αυτό που λένε διάφοροι και δεν το λένε μάλλον τελείως προσχηματικά. Άρα έχει σημασία, ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς πώς είναι, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Γιατί, για παράδειγμα, είδα μια σύμβουλο του Πρωθυπουργού, η οποία είχε συμμετάσχει στην σύνταξη του νομοσχεδίου, η οποία είπε κάποια στιγμή, δεν έχουμε βρει τις διατυπώσεις. Μάλιστα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό που ζητούν πάρα πολλοί βουλευτές και πάρα πολλές πλευρές. Να παρέμβουμε στο σύμφωνο συμβίωσης. Απεδείχθη ότι αυτό ήταν αδύνατον και καταλήξαμε εν τέλει εκεί. Επειδή λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, υπάρχει ακόμα διαπραγμάτευση, υπάρχουν δυσκολίες, θεωρώ ότι η τελική στάση όλων θα φανεί αργότερα. Πάντως, κανένα από τα κόμματα, κατά τη δική μου γνώμη, δεν θα έχει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα την επομένη της ψήφισης. Μάλιστα. Να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε και τον Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών, τον οποίο τον έχουμε στο Skype. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φαντάζομαι ακούτε και την κουβέντα που κάνουμε εδώ και για τα ομόφυλα ζευγάρια, πριν περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά στο διήμερο των σπετσών. Θέλω λίγο την άποψή σας γι' αυτό, για να μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Κοιτάξτε, επικρατεί ένα κλίμα σύγχυσης στην ελληνική κοινωνία, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση και στα κόμματα, στα περισσότερα κόμματα. Αυτά επικοινωνούν τα ρεύματα. Εφόσον τα κόμματα δεν έχουν μια ενιαία στάση, αυτή η ανακολουθία μεταδίδεται και στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει βέβαια η Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι οι περισσότεροι που διαφωνούν και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αριθμός. Έχει σημασία αν θα είναι 20. Έχει σημασία αν είναι 50 και 60. Και έχει σημασία ποια στάση θα επιλέξουν αυτοί που διαφωνούν με το σχέδιο νόμου. Θα είναι όχι
Θα είναι αποχή, θα είναι παρόν, θα είναι μήπως μια ένωση δυνάμεων και κατάθεση τροπολογιών στο σχέδιο νόμου και από το πώς θα αντιδράσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και η κυβέρνηση θα καθορίσουν τις τάσεις τους και αυτοί που διαφωνούν. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι τι θα κάνει με τους υφυπουργούς και τον υπουργό που έχουν δηλώσει τη διαφωνία τους. Είναι 3 με 4 οι υφυπουργοί και είναι ένας ο υπουργός, ο κ. Βορύδης. Οι υφυπουργοί μπορεί να αναδιπλωθούν, να πιεστούν και να αναδιπλωθούν, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους, έτσι δεν είναι, και να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά στην κυβέρνηση στην τετραετία που διανύουμε. Με τον κύριο Βορύδη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι κορυφαίος υπουργός, είναι το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη. Έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Εγώ πιστεύω ότι θα ακολουθήσει αυτή τη γραμμή μέχρι το τέλος. Σε αυτόν ανήκει η δήλωση, όχι δημόσια, ιδιωτική, ότι δεν είμαι από τους πολιτικούς που αλλάζουν εύκολα γνώμη. Δεν ξέρω όμως ποια επιλογή θα κάνει σε ό,τι αφορά την διαφωνία του. Θα είναι όχι, θα είναι παρόν, θα είναι αποχή, αυτό δεν το ξέρω. Και βέβαια είναι τι θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και με τους υφυπουργούς αν επιμείνουν στην άρνησή τους και κυρίως με τον Μάκη Βορύδη. Θα αποδεχθεί τη διαφοροποίησή τους και θα τους αφήσει στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον κύριο Βορύδη? Αυτό θα δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο για τον ίδιο, έτσι, όχι για τον κύριο Βορύδη, για τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι. Και αν υποχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα κατηγορηθεί και δικαίως νομίζω ότι είναι όμοιρος του κύριου Βορύδη. Το θέλει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης? Μάλιστα. Και βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι πια τη στάση της ιεραρχίας της Εκκλησίας συνεδριάζει την Τρίτη. Ο κύριος Ιερώνυμος συναντήθηκε ήδη με 3 πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Μητσοτάκη που με καθυστέρηση μάθαμε για τη συνάντησή τους, τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Χαρίτση. Και οι 3 έχουν διαφορετική άποψη από την Εκκλησία. Δεν συναντήθηκε με τον κύριο Κουτσούπα, με τον οποίο συμφωνούν. Από άλλη αφετηρία και με άλλο σκεπτικό. Ποια θα είναι η αντίδραση της Εκκλησίας? Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε δεν θα πάρουμε τα όπλα, αλλά οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και πρότεινε το δημοψήφισμα, το οποίο απέρριψαν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση με ένα σωστό σκεπτικό ότι για θέματα δικαιωμάτων δεν μπαίνουμε σε λογικές πλειοψηφίας-μειοψηφίας. Ακόμα όμως και αν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επιλέξει την ήπια στάση απέναντι στην κυβέρνηση, θα πειθαρχήσουν όλοι οι ιεράρχες, θα πειθαρχήσουν οι ιερείς ή θα μετατρέψουν τους άμβονες σε αντικυβερνητικά βήματα. Και να σας θυμίσω ότι την περίοδο της μεταπολίτευσης έχουν δοθεί αρκετές μάχες μεταξύ της διοίκησης της Εκκλησίας και κυβερνήσεων. Πολλές τις κέρδισε η Εκκλησία. Έχασε, για παράδειγμα, θυμίζω εντάχει. Στο πρόγραμμα του Πασόκ το 1981 υπήρχε ο πολιτικός γάμος υποχρεωτικά. Έκανε πίσω το Πασόκ. Στο πρόγραμμα του Πασόκ το 1981 και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 υπήρχε ο διαχωρισμός κράτους-Εκκλησίας. Έκαναν και τα δύο κόμματα πίσω. Τη μεγάλη ήττα η Εκκλησία την υπέστη την περίοδο του Χριστόδουλου για το θέμα των ταυτοτήτων. Σας θυμίζω ότι ήταν διχασμένο το Πασόκ. Σας θυμίζω ότι ήταν διχασμένο το Πασόκ που κυβερνούσε, ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε τα ψηφίσματα για να μην περάσει το σχέδιο αυτό. Έγιναν λαοσυνάξεις, τελικά ο Σιμίτης επέμεινε και κέρδισε. Θα έχουμε κάτι ανάλογο σήμερα, δεν το βλέπω. Αλλά γίνονται κουβέντες στο παρασκήνιο με ανταλλάγματα. Δεν ξέρω τι θα δώσει μία πλευρά και τι θα πάρει άλλη, τι θα δεχτεί να πάρει άλλη, αλλά φρονώ ότι η κόντρα θα είναι ελεγχόμενη. Το κρατάμε. Επειδή όμως αναφερθήκατε στις συνάξεις, να πάμε και σε μία σύναξη πολύ πιο χαλαρή, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα πράγματα αναφορικά με τις πρώτες εικόνες και εκτιμήσεις, για αυτό το περιβόητο διήμερο των σπετσών, όπου είδαμε τελικά αρκετούς να φτάνουν εκεί με το καραβάκι, με τα θαλάσσια ταξί, να τους υποδέχεται προσωπικά ο πρόεδρος. Βλέπουμε ήδη στα πλάνα μας τις αφίξεις των βουλευτών. Από το πρωί βέβαια οι περισσότεροι σχολιάζουν και λένε ότι μοιάζει με εκδρομή, ότι τους βλέπουν όλους χαλαρούς και ότι τελειώνοντας το διήμερο αυτό θα ευχαριστούν τον πρόεδρο που τους έκανε αυτό το υπέροχο διήμερο μέσα στο καταχύμωνο,
να βρεθούν με τον αέρα της εξοχής δίπλα στο αναμένο τζάκι και στα πολλά φαγητά, όπως τουλάχιστον δείχνει το πρόγραμμα. Αυτά διαβάζουμε τουλάχιστον και οι φαντάζομαι συντάκτες. Σίγουρα είχε και ωραίο καιρό σήμερα, έτσι. Σήμερα είχε, αλλά από αύριο λένε ότι θα... Αν και κουνήσανε, μάθαμε. Ότι θα σφίξει λίγο το κρύο και γι' αυτό μάλιστα η κυρία Κρήτα, η οποία είπε ότι στην αρχή δεν θα πάει, είπε θα ρίξει μέσα στο σάκ βαγιάς και ένα δεύτερο πουλόβερ, αλλά και τις αντιρρήσεις της και τις ενστάσεις της και θα δώσει τελικά το παρόν, αν και στην αρχή είχε πει ότι δεν θα βρεθεί στις πέτσες και είχε προτείνει μάλιστα να γίνει όλο αυτό στις πληγήσεις περιοχές και στους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από τα καιρικά φαινόμενα. Πώς το εισπράτεται και δημοσιογραφικά, αλλά και όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται τώρα στις πέτσες, πρωτόγνωρο θεωρώ. Καταρχάς θεωρώ ότι ο κ. Κασελάκης θα είναι ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης. Από ό,τι φαίνεται θα τους περιποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό μαθαίνουμε τουλάχιστον. Ένα δεύτερο το οποίο εγώ μπορώ να υποθέσω μάλλον βάσιμα είναι ότι και οι καλεσμένοι του θα είναι ιδιαίτερα ευγενείς σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες. Δηλαδή, εννοείς τις τοποθετήσεις αναφορικά με τα PowerPoint που θα έχουν, τις επισημάνσεις που θα κάνουν. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ένα αρκετά στενό πλαίσιο, πάρα πολύ συγκεκριμένο, που λέει απολογισμός, προτάσεις, τόση διάρκεια, γεια σας. Θεωρώ ότι αυτό θα τηρηθεί. Σε αυτή τη φάση, επειδή έχουν προηγηθεί πάρα πολλά, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταταλαιπωρηθεί με εξαιρετικά μεγάλο διάστημα αρνητικών ειδήσεων, τις οποίες παράγει ο ίδιος. Δεν τις παράγουν τα μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος παράγει αρνητικές ειδήσεις. Με πρωταγωνιστή τον πρόεδρό του, βέβαια. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα φτάσουν στις ευρωεκλογές εξουθενωμένοι, θεωρώ ότι κανείς δεν πρόκειται σε αυτή τη φάση να πάρει πάνω του το μουτζούρι και να προκαλέσει μια ακόμα κρίση. Προφανώς οι ενστάσεις υπάρχουν. Ο Κασελάκης έκανε μια κίνηση καλής θελήσεως, αποδεχόμενος ότι η κουβέντα περί κεντροαριστεράς και περί συμμετοχής στους ευρωσοσιαλιστές είναι θεμητή. Ότι έχει βάση, ότι είναι λογική. Παρ' όλα αυτά, παρότι διατηρεί μια άλλη άποψη, υποσχέθηκε ότι αυτό θα συζητηθεί. Θεωρώ ότι ήταν και μια κίνηση εκτόνωσης εν όψη του διημέρου. Απ' την άλλη μεριά, βλέπω ότι είχε πάρα πολύ καιρό και ο ίδιος να μιλήσει επιτέλους πολιτικά. Έφερε μια δική του αρχική ιδέα, την οποία είχε διατυπώσει πριν από πάρα πολύ καιρό. Με αυτήν πορεύτηκε κατά την προεκλογική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, περί ανασυγκρότησης. Να. Έβγαλε λοιπόν αυτή την ιδέα περί διατύπωσης ενός σχεδίου... Για το ελληνικό όνειρο, λες. Ελληνικό σχεδίο για το ελληνικό όνειρο. Για το ελληνικό όνειρο. Έτσι που ξεκίνησε στην... Στον πυρήνα του φαίνεται να έχει τη λέξη ανασυγκρότηση. Ανασυγκρότηση κατά βάση του κράτους. Η λέξη ανασυγκρότηση μπορούμε να θυμηθούμε ότι είχε παίξει εκείνη την περίοδο όταν είχε κάνει ένα παιχνίδι με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης, λέγοντας ότι θα μπορούσαμε να τον λέμε συνασπισμό ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης. Φαίνεται ότι τουλάχιστον επιλέγει να βάλει μια πολιτική ατζέντα. Δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Τώρα. Και τι να πω, θεωρώ ότι εάν λειτουργήσει με αυτή τη λογική, θα μειωθούν οι εντάσεις, θα φύγουν από τη μέση διάφορες πικρίες, αλλά το θέμα είναι να καταφέρει να το κάνει. Μέχρι στιγμής, δεν καταφέρνει. Παρότι το είχε αποπειραθεί, δεν του είχε προκύψει. Μένει να δούμε αν θα το προκύψει από εδώ και πέρα. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Παπά που είναι στο Skype και δεν είναι κοντά μας, για να μπορέσω να έρθω και εδώ στην κουβέντα σε εμάς. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει τελικά όλο αυτό να φέρει το αποτέλεσμα, αυτό που περιέγραψε ο Σταύρος, και να έχουμε τελικά παραγωγή πολιτικού λόγου και σχεδίου ενδεχομένως από το διήμερο, ή τελικά θα μείνουμε στην εικόνα, κύριε Παπά? Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαία στελέχη του με πράξεις ή παραλήψεις τους βάζουν αυτόν τον γκολ. Ενώ ο πολιτικός τους αντίπαλος, η Νέα Δημοκρατία, είναι σε θέση άμυνας. Αλλάζουν με αυτά που κάνουν την ιεράρχηση των θεμάτων στη δημόσια ατζέντα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στη σύναξη τώρα στις Πέτσες θα λύσουν και το θέμα της κομματικής πειθαρχίας σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχει καταλάβει κανείς τι θα ισχύσει? Εγώ προσωπικά όχι. Ο κ. Κασελάκης είπε για κομματική πειθαρχία. Η κυρία Βιέρη είπε ναι, κομματική πειθαρχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τιμωρηθεί όποιος την παραβιάσει. Αυτό δεν είναι λογικό. Όταν βάζεις κομματική πειθαρχία, όποιος την παραβιάζει τιμωρείται. Αλλιώς δεν έχει νόημα να βάζεις κομματική πειθαρχία. Μετά,
Ο κ. Κασελάκης σε μια πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές είναι η πρωτιά. Συγγνώμη, πού το στηρίζει αυτό? Γιατί μπορεί να ελπίσει σε ένα τέτοιο θαύμα? Στις δημοσκοπήσεις είναι στο 12-13%, ο πολιτικός του αντίπαλος είναι πάνω από 30%. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να ανατραπεί αυτό. Γίνονται θαύματα στην πολιτική, μερικές φορές γίνονται, αλλά όχι πολύ συχνά. Και όταν ερωτάτε, εάν δεν πιάσετε το στόχο της πρωτιάς στις ευρωεκλογές, θα θέσετε τον εαυτό σας στην κρίση του κομματικού πληθυσμού, των μελών, των στελεχών και των οπαδών? Λέει όχι, εγώ θα είμαι την επόμενη μέρα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος πρωθυπουργός. Αυτά δεν παράγουν μια σύγχυση? Για να συνεχίσω την επιχειρηματολογία του συναδέλφου. Δύο είναι οι σταθμοί για τον κύριο Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας είναι το συνέδριο που θα γίνει σε μερικές εβδομάδες. Κρίσιμο, αλλά όχι το πιο κρίσιμο. Ο πιο κρίσιμο σταθμός είναι οι ευρωεκλογές, η κάλυψη των ευρωεκλογών. Εάν εκεί, και εν πάση περιπτώσει, για να προσθέσω κάτι, ενώ έκανε κάποια ανοίγματα ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο στόχος μου είναι να έρθω δεύτερος και μετά θα ανοίξω τις διαδικασίες για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Ένα αυτό. Ο Τσίπρας από τη ταξίδια του στη Ρώμη και στο Παρίσι είπε ότι για να αντιμετωπιστεί η δεξιά και η άκρα δεξιά πρέπει να ενωθούν και να συνεννοηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Υπήρχε λόγος να πολλώσει την κατάσταση με τον κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριος Κασελάκης, χαρακτηρίζοντας τον εκβιαζόμενο και ότι δεν συνεργάζομαι με ένα συστημικό κόμμα το οποίο χρωστάει σε ό,τι κινείται? Γιατί έχει σημασία. Λέγαμε και την άλλη φορά, ο στόχος και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ είναι να έρθουν δεύτερο κόμμα, έτσι. Έχει σημασία ποιο θα είναι το ποσοστό. Βέβαια. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να είσαι δεύτερος με 13% και άλλο πράγμα να είσαι δεύτερος με 20%. Με το 20% μπορεί να έχεις φιλοδοξίες για να γίνεις κυβερνητική δύναμη. Με το 12% τι είδους φιλοδοξίες μπορείς να έχεις? Μπορείτε να παρέμβετε ανά πάσα στιγμή. Ήθελα να πάρω το σχόλιο του κύριου Παπά, γιατί βρίσκεται στο Skype. Πώς εισπράτεται όλο αυτό και γενικά αν θεωρείτε ότι θα βγει από τη δίνη ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτό το δίμερο? Εμένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι θα μείνουμε στην εικόνα και ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από εκεί. Δεν μοιάζει, γιατί έτσι κι αλλιώς το είπε και ο Τάσος αυτό προηγουμένως, αυτό που έχουμε πει ως αυτογκόλ, δηλαδή ενώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πορεία, πάντα συμβαίνει κάτι το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο που είναι πραγματικά στο να στοχεύει πολιτικά εν τέλει. Πολύ lifestyle έχει μπει, η αλήθεια είναι σε αυτή τουλάχιστον τη φάση του ΣΥΡΙΖΑ. Η έννοια της αριστεράς έχει οπισθοχωρήσει πάρα πολύ. Και αν υπήρξε μια αντίδραση από την κυρία Κρήτα, που καταλαβαίνω είναι και ο τρόπος, δηλαδή αυτό για το οποίο μίλησε ο κύριος Κασελάκης κάποια στιγμή, αναφερόμενος στην κομματική πειθαρχία και είπε πού είναι η ηγεμονικότητα του Πρωθυπουργού και απαιτούσε την κομματική πειθαρχία. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ιδιόρυθμο, έτσι. Και αν κάτι, γιατί προηγουμένως είπε ο Γιώργος ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχωράει ενώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αν κάτι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είναι το ότι δημιούργησε προβλήματα στην αντιπολίτευση. Όχι γιατί θα ψηφίσουν ή δεν θα ψηφίσουν, αλλά γιατί ξαφνικά είχαν πολύ διαφορετική στάση από το ξεκίνημα της αντίδρασης απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο μέχρι το πού προχωράμε και πού θα πάμε. Ένα παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε ζητήματα τακτικισμού, δηλαδή αν θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να στηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο, ενώ ιδεολογικά δεν υπήρχε μία διαφωνία. Ο κύριος Κασελάκης έβαλε το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας ξαφνικά, έτσι, ενώ κανείς δεν θα περίμενε ότι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο ιδεολογικά έτσι, αναφέρεται σε δικαιώματα και άρα δεν περιμένεις αντιδράσεις, που παρόλα αυτά είχαμε. Οπότε εδώ υπάρχει μια ασυνέπεια, θα έλεγα, και τώρα η παραγωγή πολιτικού λόγου. Είναι μια ωραία ιδέα το να φέρουν οι βουλευτές προτάσεις με τα powerpoints τους και να συζητήσουν, να γνωριστούν και καλύτερα φυσικά, δεν λέω. Αλλά το καλά, φαντάζομαι να γνωρίζονται. 36 είναι. Πόσο πια. Ο κ. Κασελάκης. Σε χάνονται πια. Το bonding αυτό δηλαδή μπορούν να το κάνουν και κάπου αλλού. Δεν είναι. Μα φυσικά. Και δεν είναι και θάλασσα. Η ιδέα φυσικά. Γνωρίζονται, φαντάζομαι. Εννοείται. Για το Πασόκ όμως, επειδή είπες επί της αρχής, ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει ότι είμαστε ναι στο νομοσχέδιο. Πάνω κάτι θέλεις να πεις. Εγώ όμως θεωρώ, και
διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο ο κύριος Κασελάκης που εμπάσχεται. Δεν είναι όμως τα κορδόνια του κύριου Μητσοτάκη. Ναι, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Δεν μένει μόνο τελικά ο κύριος Κασελάκης στην εικόνα. Το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν μαζικά, εν πάση περιπτώσει, την συγκεκριμένη κίνηση, προφανώς ασπάζονται όλες αυτές τις κινήσεις και προφανώς και αυτοί απομακρύνονται από αυτό το οποίο λέμε. Κάτσε. Πες Γιώργο για να πάω λίγο στον πάνω, γιατί είχε ζητήσει το λόγο του. Υπήρχε περίπτωση να αρνηθεί κάποιος να πάει στις Πέτσες. Άρα έρχεσαι στα λόγια. Άρα... Πολύ όμορφο, όχι, είναι δεν πολύ όμορφο νησί. Άρα το λέμε σαν εκδρομή. Δηλαδή, είναι ένα άρα, πολύ όμορφο νησί. Προφανώς. Πολύ όμορφο τριήμερο δηλαδή. Και είναι και κάτι πάρα πολύ ωραίο, αν με ρωτάς, τον καιρό της κρίσης που όλοι λένε, το να έχεις και τα έξοδα όλα πληρωμένα, το να γνωρίσεις έναν τόπο από έναν άνθρωπο ο οποίος τον ξέρει πολύ καλύτερα, όπως ο κ. Κασελάκης. Να σε περιποιηθούν, γιατί είναι καλός οικοδεσπότης. Προφανώς είναι πολύ καλός οικοδεσπότης. Ναι, αλλά όλο αυτό δεν είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει από την αριστερά ένα σχέδιο αντιμετώπισης όλων αυτών των δεινών που καταλογίζει στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ από το πρωί βλέπω τους ανθρώπους αυτούς... Γι' αυτό υπάρχει νέα αριστερά, Μαρία. Να σέρνουν κάτι βαλίτσες, να είναι ευδιάθετοι, να μένουμε στα γλυκά που κουβάλλει ο κύριος Φάμελος, στα PowerPoints, στο σακ βουαγιάς, στο δεύτερο pullover πάνω. Υποτίθεται ότι η δουλειά μιας εξωματικής αντιπολίτευσης είναι να αυθύρει την εικόνα της κυβέρνησης, αναδεικνύοντας τη δημόσια ατζέντα ζητήματα τα οποία πλήττουν ενδεχομένως τους χειρισμούς τους, την πολιτική της ή την εικόνα της γενικότερα και αποφέρουν δημοσκοπικά ωφέλη στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το γεγονός ότι τόση ώρα συζητάμε για το πόσο ωραίο νησί είναι, πώς θα τους περιποιηθεί και πώς θα τους φιλοξενήσει, σημαίνει τουλάχιστον από άποψη διαμόρφωση ατζέντα επικοινωνιακή, αυτή η κίνηση έχει αποτύχει. Μπορεί στις προτάσεις που θα παρουσιαστούν στα PowerPoint και θα συζητηθούν, υπάρχουν εξαιρετικές πολιτικές, οι οποίες να έχει διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, τα στελέχη βεβαίως. Και οι βουλευτές και για τα ζητήματα της ακρίβειας και της ασφάλειας και όλα όσα απασχολούν τους πολίτες. Αλλά ακόμα και αυτές οι προτάσεις, οι ιδέες μπορεί να υπάρχουν, χάνονται αυτή τη στιγμή. Στην εικόνα αυτή, στη lifestyle εικόνα, ναι. Η οποία δείχνει, εκπέμπει κατά τη γνώμη μου, μια πολιτική χαλαρότητα, ακόμα και αν δεν υπάρχει πολιτική χαλαρότητα. Λέω τι φαίνεται προς τα έξω. Και επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, μέχρι στιγμής αυτές όλες οι κινήσεις που έχει κάνει ο κ. Κασελάκης και οι επικοινωνιακές και πολιτικές καινοτομίες σαν αυτό το τρίμερο, δεν φαίνεται να αποδίδουν δημοσκοπικά. Συνεπώς, κάτι χρειάζεται να αλλάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση και του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων κομμάτων, με αφορμή το θέμα για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο είναι στην επικαιρότητα, το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ, ενώ θα μπορούσε, αξιοποιώντας την κληρονομιά που έχει από τον εξυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου το 82 επί Ανδρέα Παπανδρέου, να χτίσει μια ρητορική και μια πολιτική, μια προγραμματική πρόταση σε ό,τι αφορά την κατοχήρωση κοινωνικών δικαιωμάτων, ατομικών δικαιωμάτων και να ενισχύσει το brand name του ως το κόμμα το οποίο προωθεί του τύπου πολιτικές, ο κ. Ανδρουλάκης προτίμησε να ασχοληθεί με μικροπολιτικούς, μικροκομματικούς υπολογισμούς, κατά πόσο θα καταψηφίσουν ή θα υπερψηφίσουν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και για το αν θα χρειαστούν κόμματα της αντιπολίτευσης να συμπράξουν και ότι δεν θα δέσει τα κορδόνια του κ. Μητσοτάκη. Ενώ ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, ασκώντας κριτική στο ίδιο το κόμμα, ότι κακό το 82, ας πούμε, δεν ψήφισε τότε τις ρυθμίσεις και ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μια πιο φιλελεύθερη, μια πιο προοδευτική, εξυγχρονιστική λογική. Τώρα, το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι μετά τον Αρχιεπίσκοπο και τον Αντώνη Σαμαρά, με τον ουσίο διαφωνεί και ο Κουτσούμπας. Δηλαδή και η, πέρα από τη συντηρητική δεξιά. Και ένα βήμα παραπάνω. Πέρα από την εκκλησία και τη συντηρητική δεξιά, διαφωνεί και η κομμουνιστική αριστερά. Ένα συντηρητισμό αλλά τον έχει. Παρατηρείται, επειδή εντάξει παρατηρούνται και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτές αντανακλώνται από την στάση των ψηφοφόρων αυτών των κομμάτων. Γιατί έχουμε πει, νομίζω, το έχουμε πει πάλι, ότι οι αρνητικές γνώμες που υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα τέμνουν εγκάρσια, οριζόντια στις εκλογικές βάσεις των κομμάτων. Και αυτές, βεβαίως όχι παντού στον ίδιο βαθμό, αλλά εξηγούν και τις εντάσεις που υπάρχουν ή τις θέσεις που εκφράζονται είτε σε επίπεδο ηγεσίας είτε σε επίπεδο βουλευτών. Άρα κανείς δεν θα βγει αλόβητος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης παίζει μόνος του στο γήπεδο. Ναι. Εγώ δεν εξεπλάγει καθόλου με τη στάση του ΚΚΕ. Ναι. Στα θέματα αυτού του τύπου, του λεγόμενου δικαιωματισμού, έχει συντηρητικές απόψεις. Συμφωνεί με τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά με διαφορετικό σκεπτικό και από διαφορετική αφετηρία, δεν είναι. Ποια είναι η αντίληψη? Ότι η κριτική που ασκεί το ΚΚΕ στις διάφορες στις δικαιωματικές πολιτικές και στις συλλογικότητες που εστιάζουν στα δικαιώματα, είναι ότι με την πολιτική τους χάνουν το δάσος και βλέπουν το δέντρο. Ποιο είναι το δάσος κατά το ΚΚΕ? Το κοινωνικό ζήτημα. Διασπούν δηλαδή το ο καπιταλισμός.
ο καπιταλισμός. Γιατί με τα δικαιωματικά μπορεί να συμφωνήσει άνετα και ένας νεοφιλελεύθερος. Άνετα. Έχουν συμφωνήσει πολλοί νεοφιλελεύθεροι. Δεν ακουμπάνε όμως τέτοιου τύπου δικαιωματικά ζητήματα, τον πυρήνα του συστήματος, σύμφωνα με την αντίληψη του ΚΚΕ. Και γι' αυτό έχει ενστάσεις. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε ψηφίσει ούτε το σύμφωνο συμβίωση το ΚΚΕ, δεν είναι. Έτσι. Πολύ καλά θυμάστε. Ναι. Καλά, η αφετηρία προφανώς και είναι διαφορετική. Δεν λέμε ότι πιστεύουν τα ίδια πράγματα τώρα ο Κουτσούμπας και ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Σαμαράς, αλλά εκ του αποτελέσματος υπάρχει μια σύμπτωση εκεί. Και αυτή νομίζω έχει να κάνει και με το γίνεται ναι, από σε επίπεδο εκλογικής βάσης. Το όχι τους είναι κοινό. Το όχι τους από διαφορετικές αφετηρίες είναι κοινό. Σωστό. Το αποτέλεσμα όμως ουσιαστικά είναι το ίδιο. Ναι. Προφανώς. Δεν ξέρω τι προσδοκά να κερδίσει το ΚΚΕ, από ποιο ακροατήριο. Έτσι. Γιατί προς το παρόν το ΚΚΕ φαίνεται ότι κερδίζει, έχει εισπράττει κόσμο από τις διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, δεν είναι. Στην έρευνα της MRB πάντως η πλειονότητα των ψηφοφόρων του ΚΚΕ ήταν κατά του νομοσχεδίου, όταν τίθεται το ερώτημα σε συνάρτηση με την τεκνοθεσία, η αλήθεια είναι. Όχι όταν τίθεται μόνος γάμος. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι, αλλά λέω το ΚΚΕ κερδίζει από την κρίση και τις παλινοδίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βέβαια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ του 18% ό,τι έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να πάει προς τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο το κομμάτι θα πάει ή προς το ΚΚΕ ή προς τις εξοκοινοβουλευτικές οργανώσεις αριστεράς. Έτσι είναι. Πάντως, όποιος διατυπώνει αντίρρηση πάνω στο νομοθέτημα αυτό, όποιος μάλλον έχει διατυπώσει μέχρι στιγμή δημοσίως την αντίρρησή του, εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είναι ότι είναι στον αέρα ναι. οι αντιρρήσεις. Και ο κύριος Σαμαράς και ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά και ο κύριος Κουτσούμπας εκ μέρους του ΚΚΕ. Ναι, αλλά υπάρχει και μεγάλη σύγχυση, γιατί άκουγα βουλευτές Νέα Δημοκρατίας που λέγανε ότι πολλοί κόσμος πίστευε ότι με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση θα επιβάλλει και στην Εκκλησία να κάνει γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή αυτό είναι στοιχειώδες. Όχι, υπήρχαν πολλοί που νόμιζαν αυτό. Πολύ σωστά. Άκουσα το επιχείρημα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, που λέει η αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη. Ξέρετε πολλούς ψηφοφόρους να διαβάζουν τα προγράμματα αλλά των αυτό... Εδώ θα διαβάζουν οι υπόλοιποι. Τα ξέραν αυτοί οι οποίοι κατεβαίνανε στις εκλογές. Κάποτε. Εδώ ούτε οι υποψήφοι βουλευτές το διαβάζουν. Αν το διαβάζαν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα είχαν εντοπίσει το συγκεκριμένο θέμα. Εκτός αν πίστεψαν ότι καλά το λέμε έτσι για να το λέμε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας να το υλοποιήσει. Έχω την εντύπωση πάντως. Τόσο μεγάλο αριθμό διαφωνούντων. Έχω την εντύπωση ότι στο πρόγραμμα δεν υπήρχε αναφορά. Για γάμο. Όχι, για πολιτική ισότητα, ναι. Για ζητήματα ισότητας. Και οπότε κάποιος συμπέρανε ότι είναι και ο γάμος. Για γάμο δεν υπήρχε, γιατί αν υπήρχε... Υπήρχαν αντιδράσεις ακόμα... Ορισμένα σημεία των προγραμμάτων των κομμάτων είναι σκοπίμως ασαφή για να μπορούν να ερμηνευτούν και με τη μία και με την άλλη εκδοχή όταν θα έρθουν προς υλοποίηση. Ναι. Πάντως, στις Πέτσες... που είπατε και εσείς κύριε Παπά που θα συζητηθεί και το θέμα αυτό για τελικά ποια θα είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και την άφηξη του κύριου Πολάκη, ο οποίος έχει ταχθεί, Μάνο μου, ενάντια στο συγκεκριμένο θέμα. Και ήταν η πρώτη φορά που είδαμε να διαφωνεί με τον Στέφανο Κασελάκη. Και που φάνηκε ότι υπάρχει και μια αποστασιοποίηση των δύο που μέχρι τώρα δεν τους βλέπαμε. Συμπληρωματικό δίδυμο. Εγώ ήθελα απλά να πω κάτι πριν. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ήταν παράληψή μας να μην σου αποδώσουμε τα εύσημα ως φιλόξενικο δέσποινο ότι έχεις αντισταθεί στον πειρασμό να ζητήσεις τα πλάνα τον Αντρέα τον Ζαμπούκα που την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ τον έβλεπες πόσο ήθελε να πάει. Και είναι κάπου αλλού, γι' αυτό. Ξέρει τι κάνει, καταλαβαίνω. Στην ουσία τώρα βέβαια του ζητήματος, νομίζω και με όρους καβαφικής διδαχής περί της σημασίας του ταξιδιού της διαδρομής, γιατί το είπαμε όλοι. Με τον τρόπο μας. Το όποιο μήνυμα προσπαθεί να οικοδομήσει ο κ. Κασελάκης φαίνεται ότι όντως χάνεται στη διαδρομή. Και αυτό νομίζω ότι ενισχύει την ανισορροπία της ποιότητας της λειτουργίας δημοκρατίας μας, γιατί και εκτιμένο της μεταπολίτευσης είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει εναλλακτική λύση. Οπότε και οι πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως αισθάνονται ότι δεν τους ικανοποιεί ή δεν εκφράζονται από τις πολιτικές κυβερνήσεις δεν βρίσκουν τρόπο να διοχετεύσουν κάπου την αποστασιοποίησή τους αυτή. Πάντως, θα επιλέξουν πολλοί από αυτούς, θα επιλέξουν την αποχή. Ναι. Ήδη στις προηγούμενες εκλογές είχαμε ρεκόρ αποχής. Σε ευρωεκλογές που πάντα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αποχής, είναι χειρότερα. Μπορεί να έχουμε και νέο ρεκόρ.
Θεωρείτε ότι μετά, για να κλείσουμε και με αυτό, μετά το πέρας αυτού του συνεδρίου θα υπάρχουν αυτά τα συμπεράσματα ενδεχομένως και των εξαίρετων θέσεων, όπως αναφέραμε και εδώ, ότι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και εξαιρετικές θέσεις μέσα σε αυτά τα PowerPoint, τα οποία εμείς, στα οποία εμείς θα γίνουμε κοινωνοί και εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνουμε και λίγο σοφότεροι αναφορικά με το τι τελικά συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιου συνεδρίου λέτε? Ο, δεν είπα του συνεδρίου, τη σύναξη αυτή λέω του διόγκου. Όχι, δεν είπα συνεδρίου. Δεν είναι συνέδριο. Μπορεί, αν είπα είναι συνέδριο, είναι. Συγγνώμη. Είναι μια χειμερινή σύναξη που δεν έχει, και δεν έχει και θεσμική ιδιότητα, έτσι. Δεν είναι και συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν είναι. Νομίζω ότι πολλά ζητήματα θα κρυθούν στο συνέδριο του Φεβρουαρίου. Εκεί θα φανούν και οι αντοχές τη νέα ηγετική ομάδα και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί κάτω, στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι όλοι θα δώσουν παράταση στους εαυτούς τους μέχρι τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα κρίνει πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα σε αυτό που λέμε προοδευτική παράταξη. Χρησιμοποιώ τον όρο για τη συνεννόηση. Μάλιστα. Μένει να δούμε. Εντάξει, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Προφανώς αρκετό μέχρι τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτόν τον χρόνο για να αναταχθεί και να δείξει μια άλλη εικόνα. Αυτό θα το δείξει η πορεία των πραγμάτων και η ιστορία. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω ότι η εικόνα που περισσότερο θα πρωταγωνιστήσει και θα κυριαρχήσει σε όλο αυτό το διήμερο είναι αυτό που αναφέραμε όλοι, το lifestyle και τι φάγανε, τι ήπιανε και δίπα, παρά ενδεχομένως τι θα έχουν στις αποσκευές τους στον PowerPoint. Θα πάμε αυτό όμως μπορεί να φταίμε και εμείς. Δηλαδή δημοσιογράφοι, κακοί άνθρωποι, εμείς που βλέπουμε μόνο αυτό. Το λέω γιατί φυσικά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα κόμμα να ακολουθεί και να ρίχνει λάδι στη φωτιά σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή το lifestyle. Ποιο lifestyle δεν γίνεται πραγματικά. Εμείς φταίμε για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και που καταδεικνύουμε και τα καλά και τα άσχημα, μπορούμε να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αλλά δεν μπορείς να μην σχολιάζεις. Δηλαδή, φτάνει ο Παύλος ο Πολάκης. Του λένε δημοσιογράφοι, καλώς ήρθατε. Και λέει και τώρα, εγώ τι πρέπει να σας πω, καλώς σας βρήκα. Δηλαδή, ξέρεις κάτι. Καλά, Πολάκης. Είναι ειλικρινής πάντως. Ναι. Στον έναν λέμε Πολάκη. Στον άλλον δικαιολογούμε το γεγονός ότι αλλιώς τα ήξερε, αλλιώς τα κατάλαβε. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εντάξει. Φταίμε κι εμείς, αλλά φταίνει και αυτοί, φταίνει και οι άλλοι που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, η παραγωγή αρνητικών ειδήσεων είναι δική τους. Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Και αν πραγματικά με άφηναν Μάνο Οικονομίδη πριν περάσουμε σε break να κάνω αυτό που ήθελα πραγματικά, εγώ μουσικά θα έντυνα όλο αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά δεν με άφηναν. Ήδη. Έχω βάλει τις πινελιές μου ήδη. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και κλίμα, καθώς είχαμε από την πλευρά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου φιλοφρονήσεις στον κύριο Περακάκη, χαρακτηρίζοντας τον νυφάλια πολιτική παρουσία σε σχέση με το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Έχουμε όμως και αυτή τη δραστηριότητα του κύριου Περακάκη στο TikTok. Πάμε να τα δούμε για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε. Συνενώντας σε προτάσεις της αντιπολίτευσης, υιοθετώντας βουλευτικές τροπολογίες από άλλα κόμματα, μία θεωρώ κίνηση που θα έπρεπε πολύ συχνότερα να κάνει η κυβέρνηση, δεν την κάνει πολύ συχνά έως νομίζω και ποτέ. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό παράδειγμα αυτό που δώσατε και εμείς δίνοντας το τεκμήριο, αν θέλετε, της εμπιστοσύνης σε αυτό το παράδειγμα και σε αυτή την πρόθεση, με όλες τις παρατηρήσεις που κάνουμε για την ανάγκη εξειδίκευσης πολλών διατάξεων του νομοσχεδίου, για την ανάγκη προβλέψεων για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία περιέχονται στο νομοσχέδιο, δεν θα τσιγκουνευτούμε να πούμε ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία νομοθετική θετική και ότι ταυτόχρονα πρόκειται για μία πρωτοβουλία νομοθετική που δεν μπορεί παρά να αποτελεί την αρχή. Τα ΕΠΑΛ, τα ΙΕΚ που μετονομάζονται σε ΣΑΕΚ και τα ΕΚ θα συνυπάρχουν πλέον στο πλαίσιο ενός και ΕΚ στο οποίο θα περάσουν και τα ΓΙΑΣ. Μάλιστα.
Μερικές φορές δεν αρκεί κανείς να διαβάσει ένα νόμο. Και επειδή αυτές τις μέρες συζητάμε στη Βουλή τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, πάμε να δούμε σε απλά ελληνικά τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πρώτον, δημιουργούμε τα ΚΕΕΚ, τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 60 κάμπουσεις σε όλη τη χώρα, τα οποία θα στοχευτούν θεματικά στις ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράδειγμα, πρότυπο ΕΠΑΛ περάματος, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Και μόνο πηγαίνοντας κανείς εκεί μπορεί να καταλάβει πώς πρέπει να στοχευθεί, πού πρέπει να εστιάσει. Το ίδιο θα συμβεί σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεύτερον, τα ΙΕΚ με το ονομάζονται σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και αποκτούν 130 νέους οδηγούς κατάρτισης, 130 νέες ειδικότητες, νέα επαγγέλματα, τα οποία είναι συμβατά με την εποχή μας. Τρίτον, επενδύουμε 114 εκατομμύρια ευρώ στα εργαστηριακά κέντρα για να αποκτήσουν νέο εξοπλισμό. Η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει για πολλούς στη χώρα μας πρώτη επιλογή. Ξεκινάμε. Λοιπόν, κέικ και ας, yes, yes. Πάντως, με έναν, θα έλεγα, πάρα πολύ εύσχημο τρόπο προσπαθεί και ο ίδιος να αποσαφηνίσει όλο αυτό το οποίο συζητιέται, δίνοντας έτσι, νομίζω, και το πλαίσιο για το τι πρόκειται να επακολουθήσει, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Νομίζω ένα σχόλιο. Ο κύριος Πιερακάκης, εν όψη και του νομοσχεδίου που θα έρθει, που θα είναι και πολύ πιο δύσκολο και έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Για τα μη κρατικά. Ναι, καταρχάς επέλεξε ένα, κατά τη γνώμη μου, εύκολο θέμα, mm-hmm. το οποίο, παρότι εύκολο, ενώ επικοινωνιακά εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα. Είναι εξαγγελία την οποία η Νέα Δημοκρατία είχε από το 19 και ουδέποτε παρενέβη για να βελτιώσει την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία είναι κρίσιμο μέγεθος σε μια χώρα η οποία έχει ανάγκη από φύτους αυτών των σχολών. Και επειδή δεν τους έχει, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στην αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Κάνει μια παρέμβαση, έχει την ευφυΐα να πει ότι okay, δέχομαι τις απόψεις των άλλων, ό,τι είναι χρήσιμο, παιδιά. Ό,τι είναι χρήσιμο, το κρατάω. Και έτσι πρέπει. Και εν συνεχεία έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, επειδή δεν ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να σας πω, περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί κανείς, φαίνεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αντιληφθεί ότι το παλαιότερο προφίλ της δεν τη βοήθησε. Επειδή είναι λοιπόν μια ιδιαίτερα ευφυής γυναίκα, καταφέρνει να περάσει από το ένα στυλ στο άλλο με χαρακτηριστική ευκολία, νομίζω εγώ, και έχω την αίσθηση ότι μέχρι στιγμής την έχει ωφελήσει αρκετά και δεν αποκλείεται να την ωφελήσει περισσότερο, δεδομένου ότι είναι τέτοια η ρευστότητα σε όλο το χώρο της αριστεράς, είναι τέτοια η κινητικότητα των ανθρώπων, ώστε κατά τη γνώμη μου, εάν εμφανίσει ένα πρόσωπο, όχι απλώς διαφορετικό από το παλιό, αλλά περισσότερο θετικό. Τι λείπει από το χώρο της αριστεράς αυτή τη στιγμή? Η θετικότητα. Υπάρχει η παραδοσιακή άρνηση, υπάρχει ναι. παραδοσιακή κριτική, υπάρχει παραδοσιακή γκρίνια. Τι λείπει? Η θετικότητα. Η πρόταση. Έτσι. Να παίζεις θετικά με το συνέστημα των ψηφοφόρων. Αυτό φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί πως πρέπει επιτέλους να το κάνει. Και το κάνει. Σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Σταύρο, αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Κασελάκης έτσι. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε, αλλά δεν είχε αριστερές θέσεις. Ή τουλάχιστον έχει μία αριστερά και μία δεξιά, οπότε βγάζει και μία προσπάθεια προς το κέντρο. Αλλά όντως προσπάθησε να αλλάξει τους κανόνες ή τέλος πάντων αυτό που ήθιστε στην πολιτική, δηλαδή την αντίδραση για την αντίδραση, πολύ συχνά, ενώ χρειάζονται κάποιες συνενετικές λογικές για να προχωρήσουν τα πράγματα. Και εδώ για να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες, μην ξεχνάμε ότι τα ΤΕΙ σε μια νύχτα γίναν ΑΕΙ, έτσι. Όταν χρειάζονται πραγματικά κάποιες συγκεκριμένες, θα λέγαμε, επαγγελματικές δεξιότητες. Και εδώ υπήρχε ένα θέμα, σίγουρα. Και έγιναν και σε μια νύχτα από το ΣΥΡΙΖΑ και το διατήρησε και ο Μητσοτάκης. Δεν σωστή άλλαξε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι. Δεν θα ήταν όμως και εύκολο. Υπήρχε συνένεση. Μα άργησε αρκετά χρόνια να παρέμβει σε αυτό το θέμα. Δεν θα ήταν και εύκολο. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα είχε τεράστιες αντιδράσεις αυτό. Το να το αλλάξει ξανά είναι ο Μητσοτάκης. Εντάξει, από το... Είναι πιο δύσκολο αυτό. Υποτίθεται ότι άλλο Μητσοτάκης, άλλο Τσίπρας. Αλλά σε αυτό το θέμα υπήρχε σύμπτωση απόψεων. Τώρα, ένα σχόλιο. Ο καθένας Πιερακάκης είναι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ. Δεν το βγάζει δημοσίως, τώρα μόνο στο TikTok φάνηκε. Ταυτόχρονα ένας πολύ ευφυής άνθρωπος και με ρητορικές ικανότητες. Και γενικότερα έχει ένα συνενετικό πολιτικό προφίλ, δεν έχει συγκρουστεί ποτέ με κανένα πολιτικά. Επομένως, θέλει να καλλιεργήσει ένα κλίμα πιο θετικό ή τέλος πάντων λιγότερο αρνητικό και συγκρουσιακό, ξεκινώντας τώρα με την επαγγελματική εκπαίδευση και στη συνέχεια με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ούτως ή άλλως
προκαλούν αντιδράσεις. Αλλά τέλος πάντων η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει και άρα θα μπει σε μια διαδικασία να τις διαχειριστεί. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνω ότι για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας, που την έννοια ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων και αυτό αποτυπώνεται στην αγορά εργασίας. Άρα η αναβάθμιση αυτών των σχολών είναι αναγκαία προκειμένου να, και να καλυφθούν θέσεις εργασίας που ζητούνται και να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων ή όσων καινούριων, όσων ήδη υπάρχουν ή όσων καινούριων αναπτυχθούν. Από εκεί και έπειτα αυτά θα κριθούν στην πράξη. Τώρα, ως προς την πλεύση ελευθερίας, υποθέτω ότι το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης αγγίζει και αρκετούς ψηφοφόρους του κόμματός της, άρα μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί και να προχωρήσει σε τροπολογίες. Κάποιες από αυτές, από ό,τι φαίνεται, αξιολογήθηκαν ως θετικές και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο και έτσι είδαμε και αυτό το συνενετικό κλίμα στη Βουλή. Καλό είναι αυτό. Από το να συζητάμε για το πόσες σχολές είναι υποκατάληψη αυτή τη στιγμή, ήδη λόγω της εξαγγελίας για το νόμο ιδιωτικά πανεπιστήμια, νομίζω μια τέτοια εικόνα είναι ωφελή περισσότερο το δημόσιο διάλογο. Μάνο και Γιώργο. Να επιζητήσω λίγο την ακαδημαϊκή συνδρομή και ανοχή της Μαρίνας. Κεντρική θεωρία της επικοινωνίας είναι ότι το μέσο είναι το μήνυμα. Βλέπουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρόκειται να μετάλλαξει όλο αυτό το οποίο βλέπουμε ως εικόνα. Νομίζω ότι θυμόμαστε πολύ έντονα, λιγότερο ή περισσότερο, ότι από το ίδιο βήμα, ακριβώς από την ίδια θέση, γιατί είχε κατέβει από το βήμα της τότε πρόεδρου της Βουλής, το καλοκαίρι του 2015, πώς ξενυχτήσαμε όταν ψηφιζόταν το μνημόνιο του κύριου Τσίπρα και δεν έφευγε. Πολύ πιο επιθετικός λόγος, καμία σχέση με αυτό που ζούμε τώρα. Επίσης και με τον κύριο Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης μας συστήθηκε ως τεχνοκράτης. Η επίφαση αντίληψης που υπάρχει για τους τεχνοκράτες είναι ότι είναι άχρωμοι, ότι είναι. Ενώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός. Τρομερό χιούμορ, βεβαίως, αυτό που είπε και ο Πιερακάκης. Νομίζω ότι περνάει και πολύ καλύτερα το μήνυμα που θέλει στο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Καλά, δεν συστήθηκε ως τεχνοκράτης. Όχι ο ίδιος, αλλά ως ένας άνθρωπος με εξαιρετικό βιογραφικό. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και στο Harvard και στο MIT. Δεν είναι πολύ έντονη στην ελληνική πολιτική που το έχουν κάνει αυτό. Αλλά άρα τεχνοκράτης, όχι πολιτικός της καθημερινότητας. Αν μου επιτρέπετε. Υπήρξε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επί Βενιζέλου. Ήταν από τους στενότερους του συνεργάτες. Αργότερα μετακινήθηκε, αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ήταν διευθυντής ερευνών της διανέωσης και το 19 εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και στις τελευταίες εκλογές εξελέγει πρώτος στην Αλφαθήνας για ένα πασοκογενή πολιτικό, ο οποίος άλλαξε παράταξη ουσιαστικά και κατέβηκε για πρώτη φορά. Είναι κατόρθωμα, είναι εντυπωσιακό κατόρθωμα. Εντυπωσιακότατο, πραγματικά. Και αυτή τη στιγμή είναι και στην κορυφή των προτεραιοτήτων της δημοτικότητας των υπουργών. Σε όλη αυτή την ψηφιοποίηση που πέρασε κατά τη διάρκεια της COVID, πανδημία και καραντίνα. Μας έκανε να συγκινητόμαστε να έχουμε τα πάντα. Για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και την οποία αξιοποίησε. Την οποία αξιοποίησε και πολλά πράγματα. Η γραμμή, η πολιτική, αν θέλετε, είναι η ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή πηγαίνουμε σε ευρωεκλογές, να το θέσουμε αυτό το ζήτημα. Έτσι, δηλαδή, είναι ο πρώτος που πραγματώνει αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει με βάση τουλάχιστον έτσι, την πολιτική της Ευρωπαϊκής. Και πολλές πρακτικές τις δώσαμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη και να φέρουμε στο σύστημα όταν εμβολιαζόσουν. Από μέσα σε πούμε πολύ πιο μπροστά από, πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και δώσαμε αυτό. Πραγματικά. Να πάρουμε και ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Για να περάσουμε. Μέχρι λοιπόν τις εκλογές που σάρωσε όντως, τεχνοκράτη με πολιτικό αποτύπωμα. Λοιπόν. Γιώργο. Για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Πάνος, έχει υπάρξει ο κύριος Πιερακάκης και υποψήφιος ευρωβουλευτής την Ελιά. Με την Ελιά. Ωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ ζω για τη στιγμή που ο χώρος της παιδείας δεν θα είναι ένας χώρος σύγκρουσης, αλλά ένας χώρος συνένεσης, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Γιατί ουσιαστικά είναι κοινός τόπος όλων μας. Τώρα, πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πιερακάκης για την επαγγελματική κατάρτιση και επιλέγοντας συγκεκριμένα το παράδειγμα του περάματος και της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, το ζήτημα είναι, εντάξει, καλώς το Υπουργείο κατευθύνει αυτές τις ειδικότητες σε αυτή την περιοχή, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει και η ζήτηση, η αντίστοιχη ζήτηση εργασίας. Ναι. Το μήνυμα δεν είναι μόνο το που δημιουργούνται, να μείνουν και εκεί. Μακάρι και αυτό. Και τρίτον, ότι τα μαρμαρένια λόνια είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα οποία η συνένεση θα είναι μια λέξη η οποία δεν θα υπάρξει. Μην έχει κάποιος αυτή την ψευδαίσθηση. Μα έτσι κι αλλιώς έχουν ξεκινήσει οι αντιδράσεις. Ναι, φανταστείτε
πώς θα έρθουν όταν αυτό το πράγμα θα γίνει μια πραγματικότητα. Και είναι και ένας στόχος, όσοι θα υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, όταν γίνει γεγονός θα αναμετρηθούν με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν αποτύχει όλο αυτό με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τελικά έρθουν 5-6 αμφιβόλου ποιότητας, ουσιαστικά θα καταρρεύσει ένας μεγάλος πυλώνας της πολιτικής που είχε η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους θερμά που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εγώ δεν διαθέτω στις πέτσες εξοχικό. Στη Σαλαμίνα έχω, μπορώ να σας πάρω αν θέλετε και να πάμε. Αν θέλει, ερχόμαστε. Από σίγμα να είναι και πάμε. Καλά, λοιπόν, και... εκδρομήνα. Τι θέλεις Γιώργο μου. Χωράμε εμείς έτσι όπως είμαστε, δεν είναι τόσο μεγάλο. Με τις αίρες να φάμε ωραία μπουγάτσα. Και μπουγάτσα και σουβλάκια και ό,τι θέλεις. Εκείνο όμως δεν είναι εξοχικό, εκεί είναι πατρικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι σίγμα και αυτό. Τα σίγμα αυτά απλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με το οικονομικό μέρος της εκπομπής και με τα χρηστικά και με τα δικά σας ερωτήματα τα οποία τα έχουμε συγκεντρώσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπετε το email onetime@onechannel.gr. Μπορείτε να συνεχίζετε και να στέλνετε τα ερωτήματά σας και το τηλέφωνο μας 210-211-7240. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε με το κομμάτι αυτό της εκπομπής, το οικονομικό που σας λέμε και το χρηστικό, το οποίο μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας, να διατυπώνετε τα ερωτήματά σας και αυτά τα οποία σας απασχολούν και να παίρνετε τις απαντήσεις. Έχω πει ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παίρνουμε όλα τα μηνύματά σας και όλα τα τηλεφωνήματά σας, τα κατηγοριοποιούμε και έχουμε εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι θα απαντήσουν και θα σας δώσουν, θέλω να πιστεύω, χρήσιμες συμβουλές και λύσεις προκειμένου να βρείτε κι εσείς έτσι μια κατεύθυνση στο πρόβλημά σας. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος είναι φοροτεχνικός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά τηλεοπτικά, γιατί δεν τα έχουμε πει. Να είστε καλά. Σε μια καλή χρονιά, βεβαίως, με υγεία και κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ευημερία, κοινωνική. Και ειρήνη παντού. Και καλές ειδήσεις στο οικονομικό κομμάτι. Καλές ειδήσεις στο οικονομικό κομμάτι, ναι. Λοιπόν, σίγουρα, ξέρετε, οι περισσότεροι όταν ακούμε φοροτεχνικός και όλα αυτά, λίγο μαζεύονται, γιατί συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι πρέπει να πληρώσουμε. Έρχεστε όμως πολλές φορές εσείς ως άνθρωποι για να μας πείτε πράγματα τα οποία είναι και θετικά, γιατί μπορεί να υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν και μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ασχοληθεί με τα φοροτεχνικά να σας πει πώς μπορείτε να μπείτε στα προγράμματα αυτά και να έχετε ευεργετικές διατάξεις και ρυθμίσεις. Οπότε εμείς κρατάμε την καλή σας πλευρά. Λοιπόν, ναι, γιατί όταν μιλάς για φόρους, υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις, ψάχνεσαι συνήθως στις τσέπες σου. Ακρίβεια, ροκαλίδι και το εισόδημα των πολιτών και των φορολογουμένων. Αλλά είναι μέσα στην ζωή, έτσι. Μέσα στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα. Και δόξα τω Θεώ, από 1η Ιανουαρίου άρχισαν πάρα πολλές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και τους φορολογουμένους. POS, συνδιασύνθετα ταμιακών μηχανών, θα τα έχεις, φαντάζομαι, στην ναι. Ίδια σου. Ναι, και όσο περνάει ο καιρός, θα τα λέμε και περισσότερο, γιατί είναι, ξέρετε, και κάποιες ημερομηνίες, για παράδειγμα, με τα POS που λένε ο Μάρτιος. Οπότε έχουμε χρόνο, τους προετοιμάζουμε σιγά-σιγά. Όταν φτάνουμε στο και ένα, στο παρά ένα, μάλλον εμείς οι Έλληνες, το κάνουμε πολύ πιο αισθητό και πιο ζέον. Λοιπόν, Νανά Παπαδέο Γιωργάκη. Το είπα επιτέλους. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πάντα χαρά να ερχόμαστε στην εκπομπή. Και εμένα δική μου, γιατί πραγματικά όλοι σας έχετε πολύ εύγλωτο τρόπο να περάσετε τα ζητήματα των ανθρώπων να βρουν μία διέξοδο. Και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι ο ρόλος ο δικός μας. Και φυσικά, Γιάννης Μαυρονάς, εργατολόγος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να πάνε όλα καλά και μακάρι. Η δικιά μου είναι αυτά που ψηφίζονται να εφαρμόζονται. Και επειδή έχουμε ερωτευτεί και λίγο σε αυτά που ασχολούμαι εγώ στις υπηρεσίες, τη τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερη νοημοσύνη στο τεχνητή, γιατί κάποια συστήματα δεν λειτουργούν τόσο καλά και τον άνθρωπο δύσκολα θα τον αντικαταστήσουμε για να εξυπηρετεί σε αυτά τα ζητήματα που ασχολούμαι στον ΕΦΚΑ τους πολίτες. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Επειδή φαντάζομαι, για να το λέτε με αυτή την έτσι ένταση, με την καλή έννοια του όρου,
πού ακριβώς εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Δηλαδή, είναι εκεί που λέτε ότι τώρα τι καταρχάς, θέλανε, εγώ, τι εγώ το εντοπίζω και στην καθημερινότητα των ανθρώπων και σε άλλα πράγματα και να ακούσουμε και τις απόψεις. Δηλαδή, πλέον, αν πάει κάποιος να εξυπηρετηθεί σε μια τράπεζα για ένα πάρα πολύ απλό ζήτημα, έτσι, που αφορά την καθημερινότητά του και θέλει να εξυπηρετηθεί άμεσα, εμείς για παράδειγμα, τώρα που πρέπει να έχουμε διάφορες υποχρεώσεις με τα ηλεκτρονικά μας τιμολόγια, με το IRIS, με τα POS, σου κλείνω ραντεβού μετά από ένα μήνα. Άμεσα δεν το λες αυτό πάντως. Δεν είναι άμεσο. Ναι. Λοιπόν, στον ΕΦΚΑ έχουμε τις αυτοματοποιημένες συντάξεις που αν δεν μπορεί να διαβάσει κάτι το σύστημα πολλές φορές, δεν μπορεί να βγάλει μια σύνταξη η οποία άμα τη διάβαζε ένας άνθρωπος θα την έβγαζε μέσα σε 5 λεπτά γιατί θα καταλάβαινε τις προδιαγραφές. Είναι ο κύριος Βαρβερής τώρα, στον ΕΦΚΑ. Αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Ο οποίος βέβαια κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και κάνει εξαιρετική δουλειά. Γι' αυτό λέω και να θεωρώ κάνουμε... ότι αν σας ακούσει, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί επειδή έτσι, έχουν το προτέρημα να ακούνε και να βελτιώνουν, όταν καταθέτεται τα προβλήματα, έτσι, νομίζω ότι προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην ηλεκτρονικοποίηση των συστημάτων. Αυτό που προτείνω εγώ είναι να ακούνε και τους υπαλλήλους που ξέρουν και να έχουν έμπειρους ανθρώπους σε θέσεις που μπορούν να προσφέρουν. Μάλιστα. Να μετακινούν έναν άνθρωπο που ήξερε να κάνει κάτι 30 χρόνια και να τον βάζουν να κάνει κάτι άλλο, δεν είναι παραγωγικό. Είναι λάθος. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε λίγο την κάρτα, γιατί έχουμε παράταση στην προθεσμία υποβολής για το επίδομα ρεύματος που αφορά ουσιαστικά την θέρμανση. Ο καιρός τώρα σιγά σιγά αρχίζει και δείχνει τα δόντια του. Μέχρι τώρα γενικότερα είχαμε καλοκαιρία. Έχουμε παράταση λοιπόν μέχρι. Έχω παράταση μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Ήταν, έλεγε, είχε λήξει η παράταση αυτή. 5 Φεβρουαρίου, μέρα Δευτέρα. Ναι, καλά το βλέπω εδώ. Επομένως, ήταν ανάγκη να δοθεί αυτή η παράταση. Είναι για το ρεύμα. Για το ρεύμα. Για, το ρεύμα. Για την επιδότηση ρεύματος. Και με επιδότηση ρεύματος που συνεπάγεται την χρήση air-condition σώμα. Θερμαντικών συσκευών, οι οποίες χρησιμοποιούν ρεύμα. Ναι. Έχει πάρα πολύ ζήτηση αυτή η επιδότηση και η εφαρμογή και γι' αυτό δόθηκε και η παράταση. Έχει τα στοιχεία της ευκολίας. Κάποιος που γνωρίζει μπορεί να μπει και να έχει υπόψη του όμως ότι θα υπαχθεί ή δεν θα υπαχθεί, πρέπει να γνωρίζει αν ανήκει σε αυτή την ψηφιακή τάξη. Να το θυμίσουμε, αγαπητή Μαρία, είναι τα ίδια κριτήρια όπως και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα. Δηλαδή, να θυμίσω ότι και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι το εισόδημα 16.000, όπως ήταν και πέρυσι άλλωστε. Ναι. Για τον έγαμο είναι 24.000. Α, πολύ ωραία τα έχεις, πολύ και πολύ ωραία κάρτα βλέπω. Για οικογένειες με παιδιά αυξάνεται από 3.000 έγινε 5.000. Και αυτά είναι τα εισοδηματικά. Αν πάμε λίγο στο επόμενο, φαντάζομαι θα έχεις την επόμενη κάρτα για τα περιουσιακά στοιχεία. Εδώ έχουμε, προφανώς είναι το παράδειγμα που λέμε από εσάς, όχι, το τι τελικά θα πάρουν στους λογαριασμούς από 45 στους 480. Ωραία. Είπαμε τα κριτήρια και τα περιουσιακά στοιχεία είναι τα ίδια όπως και στο πετρέλαιο. Εδώ λοιπόν, μιλάμε για το ενίσχυση του πετρέλαιου θέρμανσης, είναι 45, ξεκινάει, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 45 ευρώ, 480 ευρώ. Αφορά το τρίμηνο αυτό το ποσό, για να το επισημάνουμε. Και αυτή η επιδότηση δεν θα είναι όπως το πετρέλαιο θέρμανσης που θα δίδεται μέσω τραπέζι ή οτιδήποτε. Θα τη δει κανείς με έκπτωση. Έκπτωση στο λογαριασμό της ΔΕΗ και οποιοδήποτε πάροχο έχει. Έχει δοθεί αυτή η απόφαση, ορίζει σε οποιοδήποτε πάροχο θα την καρποθεί, θα την κερδίσει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστόπουλε, επειδή βλέπουμε που λέμε το τρίμηνο. Επειδή οι λογαριασμοί ρεύματος συνήθως εκδίδονται ανατρίμηνο, γι' αυτό λέμε ότι από 45 έως 480 ευρώ το τρίμηνο. Αφορά την κατανάλωση. Την κατανάλωση του ρεύματος, ναι. Τώρα, ανάλογα με αν θα είναι καθαριστικός ή έναντι, ό,τι καταναλωθεί μέσα, δηλαδή το ρεύμα μέσα στο τρίμηνο μέσα αυτό. Στο τρίμηνο. Μπορεί να καθυστερήσει. Ωραία. Μπορεί να πάει η καθάριση του καθαριστικού οργανισμού να έρθει, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο. Ναι. Θα έχει αναφορά θα έχει την κατανάλωση του Ωραία. Τρίμηνου. Ωραία. Να θυμίσουμε επίσης ότι δεν μπορείς να πάρεις, να κάνεις αίτηση μάλλον και για πετρέλαιο θέρμανσης και για ρεύμα, επιδότηση και ενίσχυση, έκτακτη ενίσχυση για ρεύμα. Το σύστημα αυτόματα σε πετάει έξω. Το τιμολόγιο το πετάει και έξω αυτό, ναι. Άλλωστε θα το δει κανείς πολύ σωστά όταν θα κάνει την δήλωσή του. Το καλό είναι τώρα στις εφαρμογές,
μπαίνοντας κανείς που δεν θυμάται αν έχει τα κριτήρια δεν έχει, τον καθοδηγεί και καθοδηγεί. Του δίνει απάντηση αμέσως για να μην έχει να κοιτάξει κάτι άλλο να κάνει. Αυτό το είχαμε ζητήσει και σαν φοροτεχνική να, να διευκολυνθεί και, και να μένει στην εντύπωση ότι α, περιμένω και να δημιουργείται η δυσφορία και δεν μου δίνουν και κάτι έγινε λάθος, ο λογιστής ή οτιδήποτε. Όχι, ο λογιστής άλλωστε δεν έχει αυτή την υποχρέωση, σιγά σιγά το κάνουν μόνοι τους όλοι. Γιατί αυτό θα ρωτήσω, όλα, αν τελικά όλα, πηγαίνουν μόνοι τους και το λογιστή σου, ή έχουν το λογιστή σου, γιατί συνήθως πηγαίνουμε μαζί. Ναι. Ναι. Αυτά, τώρα, εκείνο που θα μπορούσε κανείς να πει πώς μπορώ να ξέρω τι μπορώ να πάρω, δηλαδή να το υπολογίσω μόνος μου. Ναι, πράγματι μπορεί να το υπολογίσει, αρκεί να κάνει ένα μικρό πολλαπλασιασμό. Το νομίζω πως θα πρέπει να το δούμε και στην κάρτα. Δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να κάνουν τη συγκεκριμένη κάρτα. Δεν πειράζει, θα πω εγώ, είναι ένας πολλαπλασιασμός. Ξεκινάμε 60 ευρώ ανά μήνα. Ωραία. Έχουμε, που είμαστε στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, σε οποιοδήποτε, ξέρουμε, όπως και στο πετρέλαιο, ο ίδιος βαθμό, ο στελεστής, μπορώ να το πω, ψύχους, βαθμό ημέρας δηλαδή. Άρα είναι, ξέρω εγώ, 1,12, είναι 1,62 το πιο ακριβό, που είναι λόγω κρύου. Και αυτό πολλαπλασιάζεται με ένα 20% για κάθε παιδί. Και αν είναι πολύ ψυχρή η περιοχή, που ξεπερνάει τη μονάδα, τότε έχει και ένα 25% επιπλέον. Μάλιστα. Άρα με αυτό το πολλαπλασιασμό 60. Όσο είναι ο συντελεστής της περιοχής μου, και αν έχω παιδί με 20%. Το βγάζουν εύκολα. Το λέω αυτό. Γιατί αξίζει να ξέρουμε. Τι να περιμένουμε. Να τι περιμένουμε. Γιατί μπορεί για οποιοδήποτε λόγο, για εφαρμογή, να μην δούμε. Επειδή εδώ δεν έχουμε να τα πάρουμε τα χρήματα. Έτσι. Θα το δούμε μέσα από το λογαριασμό. Mm-hmm. Αυτά είναι τα όρια για. Δηλαδή, αν μπορώ να πω ένα παράδειγμα που έχω. Για να περάσουμε μετά στην ανάρα. Στον Ευρωκόπη, στο κάτω Ευρωκόπη, είναι 60, όπως είπαμε, 1,27 ο στελεστής εκεί, επί τρεις μήνες, 125 διότι είναι πάνω από την. Είναι πάνω από το τη πιο μονάδο, πολύ το κρύο. Κρύο, ωραία. Βγαίνει κοντά στο. Αν έχει και δύο παιδιά, είναι κοντά στις. Όχι, κοντά, είναι 401 ευρώ. Εντάξει. Είναι ένα. Δεν λύνει το πρόβλημα, είναι, αλλά είναι μία ενίσχυση. Γενικά, για τους ευάλωτους είναι μία ανακούφιση, είναι μέσα. Και τουλάχιστον μετριάζει λίγο. Έτσι. Αυτό που συζητάμε όλοι και αυτό που είναι καθημερινότητα στο εκπομπή σου και παντού τα έχεις αναδείξει. Και τίποτε άλλο είναι η ακρίβεια η οποία. Δυστυχώς. Είδαμε και νέα μέτρα και να δούμε πού θα κάτσει αυτό. Λοιπόν, Νανά μου, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τον εξοδικαστικό, ότι να και καλές διατάξεις, αλλά δεν προχωράει, δεν κάνει. Πού είμαστε και ποια είναι η διαφοροποίηση, γιατί κάτι λέγαμε πριν να βγούμε στον αέρα, ότι προχωράει σε ποιο σημείο, για παράδειγμα, ο εξοδικαστικός. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Σε ό,τι αφορά σε οφειλές, σε ΕΦΚΑ και σε δημόσιο, προχωράει πάρα πολύ καλά. Έχουμε στατιστικά πάνω από 90% εγκρισιμότητα σε πολλές περιπτώσεις που κάνουν αίτηση για να μπουν στον εξοδικαστικό με οφειλές σε ΕΦΚΑ και δημόσιο. Αρκεί να υπάρχει μία βιωσιμότητα στον οφειλέτη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το σύστημα, για να μπορέσει να δώσει μία δόση, ένα δοσολόγιο, έως 240 δόσεις, πάρα πολλές, δεν θα τις πάρεις με καμία άλλη διαδικασία. Έτσι, με να πας στον ΕΦΚΑ ή στο δημόσιο. Έχεις αυτή τη δυνατότητα να πάρεις έως 240 δόσεις, αρκεί να έχεις βιωσιμότητα. Εάν δεν έχεις βιωσιμότητα, γιατί πάρα πολλοί κάνανε αίτηση. Κρίνεται. Η βιωσιμότητα, δηλαδή, για να καταλάβει τώρα ο απλός τηλεθεατής που θα πει. Πολύ ωραία. Ένας άνεργος, ναι. Μας ρωτάνε. Ναι. Χρωστάμε αμαρτίες του παρελθόντος, οφειλές, επιχειρήσεις που κλείσαν κτλ. Mm-hmm. Και έχουμε πάνω μας οφειλές σε ΕΦΚΑ και δημόσιο. Θέλουμε να τις ρυθμίσουμε. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το εισόδημά σας? Α, είμαστε άνεργοι. Αυτός απορρίπτεται, λες, από τον. Ένας άνεργος, λοιπόν, το σύστημα λαμβάνει μέσω του τάξη τη δήλωση που έχει κάνει ότι δεν έχει εισόδημα. Άρα, γιατί να δώσω πρόταση? Ποιος θα την υλοποιήσει? Το γεγονός ότι μπορεί να βοηθηθεί από ένα, γιατί μπορεί σκέφτεται ο κόσμος, μα μπορεί να με βοηθήσει ένας συγγενής μου. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος άλλος που έχει εισόδημα. Δυστυχώς το σύστημα δεν το παίρνει αυτό. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, είναι μόνο ότι φαίνονται τα εισοδήματα που φαίνονται. Γιατί αν δεν έχει καμία δυνατότητα να δώσει καμία δόση, μετά πάμε σε πτώχευση. Να. Έτσι. Τώρα, επειδή ρώτησες, Μαρία, για τον εξοδικαστικό, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ταμεία και την εφορία, είναι αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε πολύ καλές εγκρίσεις και αποδοχές και συμβάσεις. Από τη στιγμή που κάνει κάποιος το αίτημα, περίπου ποιος είναι ο χρόνος που μπορεί να πάρει την απάντηση για το δοσολόγιο είτε για το κούρεμα ταυτόχρονο? Ταυτόχρονα, καταρχήν να πούμε ότι η πλατφόρμα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ωραία. Καλό και αυτό. Δηλαδή, αιτήσεις οι οποίες κλείσανε τέλος του χρόνου, προς το πριν φύγει ο χρόνος, το 2023, και ήδη έχει δοθεί πρόταση από την πλατφόρμα.
Ενώ υπήρχε αναμονή πέρυσι, ένα χρόνο πίσω, 4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες. Και όλα αυτά τρέχανε. Και όλα αυτά τρέχανε, τρέχανε. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν βελτίωσε και σε αυτό. Εκεί που χρειάζεται δουλίτσα ακόμα, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι οι εταιρείες διαχείρισης οι περίφημοι services, που εξακολουθούν και δυσκολεύουν πάρα πολύ τον κόσμο. Έγιναν κάποιες μεταρρυθμιστικές αλλαγές τώρα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε για τη διαφάνεια. Ναι. Γιατί όλο το θέμα είναι η διαφάνεια. Ποιος χρωστάει τι και πού. Και πόσο. Και πόσο. Ναι. Έτσι. Υποτίθεται ότι αυτά θα βελτιωθούν προσεχώς. Για να δούμε, αναμένουμε. Λοιπόν, κύριε Μαυρονά, θα σας πάω κατευθείαν στα δύσκολα και εννοώ στα ερωτήματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με όλους σας, ότι τα θέματα των συντάξεων και των χρημάτων και της ασφάλειας είναι αυτά που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι είμαι συνταξιούχος με κατασχεμένο λογαριασμό από την εφορία και ενώ έπαιρνα 1.167 ευρώ, η εφορία μου πήρε από τον ΕΦΚΑ και όχι από την τράπεζα. Γιατί είχα κάνει ακατάσχετο στην τράπεζα. Μου τα παίρνει όμως από τον ΕΦΚΑ και μου δίνει μόνο τα 1.000 ευρώ. Ναι, αυτό εάν συμβαίνει όντως και αν αποδεικνύεται ότι η σύνταξή του, ο λογαριασμός συγκεκριμένος, είναι λογαριασμός συνταξιοδοτικός μισθοδοσίας, το λένε οι τράπεζες, θα πρέπει να το, σε συνεργασία με την τράπεζά του, να το... Άρα πηγαίνει πρακτικά για να τον βοηθήσουμε, γιατί το έχει στείλει ο άνθρωπος δεύτερη φορά, γιατί προφανώς πίστεψε ότι δεν θα το απαντήσουμε το ερώτημα. Λοιπόν, ναι. Άρα πηγαίνει στην τράπεζά του, ζητάει την εικόνα ουσιαστικά γιατί γίνεται αυτό. Βεβαίως. Γιατί ο κατάσχετος είναι 1.250, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ωραία. Δηλαδή, άμα είναι κάτω από αυτό το ποσό και του παίρνουν κάτω ένα ποσό το οποίο είναι κάτω από τα 1.250. Κάτι συμβαίνει. Να ενημερώσει την τράπεζά του. Το θέμα είναι μήπως έχει και άλλα εισοδήματα. Κάποιες άλλες οφειλές ή... Ή μήπως υπάρχει κάποια οφειλή στον ΕΦΚΑ την οποία δεν αποπληρώνει όπως πρέπει. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι μπορεί κάποιος να βγει σε σύνταξη και να έχει οφειλές τις οποίες πρέπει να αποπληρώνει. Κάποιοι έχουν επιλέξει να τις αποπληρώσουν εφάπαξ. Άμα δεν το τηρήσουν αυτό, ο ΕΦΚΑ βρίσκει άλλο τρόπο. Αρχίζει και παίρνει, μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να κάνει ένα αίτημα πρώτα στον ΕΦΚΑ. Ωραία. Για να ενημερωθεί για τους λόγους της κατάσχεσης και να ενημερώσει παράλληλα την τράπεζά του. Μάλιστα. Γι' αυτό. Ωραία. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει ο κύριος ή η κυρία που έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, πρώτα... Ας μας ενημερώσει, άμα μας ακούει, εάν έχει κάποια οφειλή στη συνταξιοδότησή του. Είτε από πλασματικά έτη, είτε από κάποια οφειλή, αν ήταν αυτό απασχολούμενος, που ήταν πάνω των 20.000 και δεν την έχει αποπληρώσει. Γιατί συνήθως αυτά τα κάνει αυτοματοποιημένα ο ΕΦΚΑ. Κάτι μπορεί να υπάρχει που... Επανήλθε και λέει, η ερώτησή μου είναι αν μπορεί η εφορία από το μη ακατάσχετο που είναι τα 1.250 να μου παίρνει τα 179 ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Άρα περίπου νομίζω ότι είναι αυτό που απαντήσατε. Προφανώς έχει κάποια οφειλή στον ΕΦΚΑ και ο ΕΦΚΑ από εκεί που βρίσκει πάει και παίρνει. Οπότε πρέπει να δείτε την εικόνα σας στον ΕΦΚΑ και να μιλήσετε και με την τράπεζα για να διευκαλυνθεί όλο αυτό. Και πραγματικά, αν δεν βρείτε άκρη, εμείς είμαστε εδώ. Θα δώσουμε και το ερώτημά σας είτε στον κύριο Μαυρονά είτε στην κυρία Παπαδογεωργάκη, για να μπορέσετε να βρείτε έτσι μια. Και να πούμε εδώ ότι ο ΕΦΚΑ είναι πολύ συνεννοήσιμος. Αν πας, υπάρχουν πολύ πολλοί άνθρωποι και από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού που παίρνουν ρυθμίσεις και υπάρχουν κάποιες διαφορές. Εμείς τους λέμε πάρτε τη σύμβαση από την πλατφόρμα και πηγαίνετε κατευθείαν στον ΕΦΚΑ. Πολλές φορές, αν μπορούν, εξυπηρετούν και την ίδια στιγμή χωρίς ραντεβού. Δηλαδή, υπάρχει πολύ καλή διάθεση στον ΕΦΚΑ. Ωραία. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που λέει: είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω δηλώσει στον ΕΦΚΑ ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι. Μέχρι τώρα οι αμοιβές μου ήταν όπως ήταν και πριν, με βάση το κλιμάκιο. Από μία όμως γνωμάτευση του ελεγκτικού συνεδρίου, μάθαμε ότι έπρεπε να αλλάξει σχέσεις εργασίας μου και να πληρώνομαι με τον κατώτατο μισθό. Ξέρετε κάτι από αυτού? Αν ισχύει, θα πρέπει λοιπόν εγώ να επιστρέψω τα χρήματα τα οποία έπαιρνα, που προφανώς ήταν περισσότερα από τον κατώτατο μισθό? Γιατί λέει ότι εργαζόταν στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέχρι τώρα οι αμοιβές της ήταν με βάση το κλιμάκιο, προφανώς εργασιακά εκεί που ήταν, και με το ελεγκτικό συνέδριο της είπαν ότι πρέπει να πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό και αν θα χρειαστεί. Δυστυχώς τίθεται τέτοιο ζήτημα και θα τεθεί νομικά το ζήτημα, επειδή μιλάμε και για, για το δημόσιο, έτσι. Δεν μιλάμε για έναν ιδιώτη ο οποίος μπορεί να πει. Εννοείται, επειδή είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, ακριβώς. Κάναμε λάθος, ωραία, από εδώ και πέρα σου δίνουμε το σωστό. Μιλάμε για το δημόσιο. Άρα, μιλάμε για αχρεωστήτους καταβληθήσεις αμοιβές.
θα το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Άρα δηλαδή αναδρομικά θα της ζητηθεί να επιστρέψει να το υπερβάλλον. Το υπερβάλλον, και φαντάζομαι ότι δεν θα της ζητηθεί να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό. Αυτά γίνονται συνήθως με ένα μεγάλο δοσολόγιο και με μια έτσι παρακράτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα πολύ μικρότερο και καταλαβαίνω τώρα την δυσαρέσκεια της τηλεθεάτριας, γιατί και αυτή δεν ενημερώθηκε σωστά. Δεν είναι ότι πήγε και είπε δώστε μου αυτό το μισθό. Έτσι. Στον δίνανε είναι βάση... της μισθοδοσίας ζήτημα αυτό. Και πάλι, εάν θεωρεί, προσέξτε, για να μην το παρουσιάζουμε ως κάτι τελεσίδικο, αν θεωρεί ότι αυτό το σφάλμα οφείλεται σε παράληψη και σε αμέλεια της μισθοδοσίας, μπορεί να διεκδικήσει η όποια τροποποίηση στο μισθό της να γίνει από τούδε και στο εξής. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα επιβαρυνθεί με όλο αυτό το ζήτημα. Τώρα, για παράδειγμα, είχαμε τους συνταξιούχους που πέρσι από λογιστικό σφάλμα πήρανε δύο φορές την αύξηση και τώρα σε αυτήν την δόση τους παρακρατάτε ένα μικρό ποσό ως συγχώνευση. Πάντως, γενικά, επειδή ταλαιπωρείται ο κόσμος πολύ με τέτοια θέματα και βρίσκει μπροστά του αναδρομικές οφειλές, εγώ αυτό που θέλω να δώσω ως συμβουλή σε όσους είναι να βγουν στη σύνταξη, γιατί αυτό είναι και το ζήτημα εδώ πέρα, να δίνουμε χρηστικές συμβουλές, είναι να προχωρούν σε αίτηση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, πολύ απλά κατά μέτρηση των ημερών ασφάλισης τους όταν έχουν διαδοχική, έως και 1,5 χρόνο πριν ή 2 χρόνια πριν. Γιατί το λέω αυτό? Οι παγιές βεβαιώσεις ασφάλισης δεν μας καλύπτουν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι ανεβασμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ξέρω ότι θέλω να βγω σε 2 χρόνια, να πάω στο ΙΚΑ να ενημερώσω και επειδή τόσο κάνουν περίπου προσυνταξιοδοτικές, να κάνω αυτή την κίνηση. Ωραία. Και όταν έχω διαδοχική, να κοιτάζω έως και πίσω, όταν ήμουν αυτοαπασχολούμενος, μην τυχόν και έχω αφήσει κάποια οφειλή η οποία τοκίζεται και νομίζω εγώ ότι έχει παραγραφεί ή δεν ξέρω και μετά δεν μπορώ να πάρω σύνταξη. Κύριε Χριστόπουλε, να πάμε να δούμε την κάρτα αναφορικά με τα POS, τα οποία θα μπουν για τα καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, ποιοι είναι λοιπόν υπόχρεοι για διασύνδεσης με POS, δηλαδή με τις ενεργειακές μηχανές? Θα διευκρινίσουμε κάτι. Mm-hmm. Το POS, δηλαδή το μέσο πληρωμής που το λέμε, δεν πρέπει να το συγχαίουμε με την διασύνδεση που θα γίνει και έχει την προθεσμία με τις ταμιακές μηχανές. Αυτό είναι μια διάταξη από το 2017 και ποιος έχει υποχρέωση να έχει POS? Αυτός που έχει ανήκει σε μια κατηγορία με δραστηριότητα, τελευταία μπήκαν και άλλοι, αλλά πολλά αρκετικά, ναι, και λοιπά, λαϊκές αγορές και όλα αυτά. Περίπτερα, λοιπόν, ταξί. Βεβαίως, πάρα πολύ. Σχεδόν πλέον τώρα θα έλεγε κανείς εκείνος ο οποίος κάνει. Ποιος όμως κάνει και πρέπει να έχει? Αυτός που κάνει συναλλαγές με το κοινό. Δηλαδή, εγώ είμαι επαγγελματίας, πουλάω αγαθά, προσφέρω υπηρεσίες και κάνω σε εσάς μια συναλλαγή, δηλαδή σας προσφέρω ή πουλάω, που είστε ιδιώτης, δεν έχετε επαγγελματική. Ναι, κατάλαβα. Ιδιώτη. Άρα λοιπόν, αν δεν κάνει, και κάνει χοντρικές συναλλαγές μόνο, δηλαδή επαγγελματίας με επαγγελματία, δεν έχει υποχρέωση. Υποχρέωση και POS. POS. Όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι. Το POS φέρνει όμως μια άλλη υποχρέωση ταυτόχρονα, τον επαγγελματικό λογαριασμό. Ναι. Ο επαγγελματικός λογαριασμός, γιατί είναι όλα αυτά εν ώψη των προθεσμιών που ξεκίνησαν 1η Ιανουαρίου, πρέπει να δηλωθεί και έχει και πρόστιμο 1.000 ευρώ αν δεν δηλωθεί, διότι η ΑΔΕ θέλει να γνωρίζει αυτό το λογαριασμό που δέχεσαι τις συναλλαγές σου και κάνεις και είναι ξεχωρά από κάποιον άλλο λογαριασμό που είναι για το σπίτι σου, για τις έξοδά σου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που λέμε για το ποιος. Άρα, έχω POS υποχρέωση. Αν κάνω συναλλαγές με το κοινό, με λιανικές συναλλαγές, ναι, με λίγα λόγια, από εκείνος που αγοράζει. Πουλάω και αγοράζει κάποιος. Δεν έχει απολύτως σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Και αυτή η υποχρέωση POS συνδέθηκε τώρα με το ΙΡΙΣ, το σύστημα αυτόματης πληρωμής. Να δούμε εδώ, υπάρχει ένα θέμα κενό, γιατί είχαμε χωρίς προμήθεια, αγαπητή Μαρία. Δεν είχαμε προμήθεια. Οι τράπεζες ανασκευάζουν αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικότερο θέμα καταρχήν για την προμήθεια. Για την προμήθεια. Και υπήρξανε και... Λέει, να βγατήσω τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτα. Δώστε, έχουμε ανεβάσει στα 20 δις τις συναλλαγές μας. Οι ξένοι ιδίως για ένα ευρώ και λοιπά το καλοκαίρι έχουν κάρτα. Μόνο το είδαμε αυτό. Ναι. Αλλά από τη μία μεριά δίνω κίνητρο, δώσε και κίνητρο. Κίνητρο αναφορικά με την προμήθεια. Να κατανοηθεί στις τράπεζες ότι ένα
καπνοπολείο που βγάζει 1,2%, 1,5%, ούτε 1%. Μα είναι δυνατόν να του παίρνει 1,5% προμήθεια για, την κάρτα? Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Συμφωνούμε τουλάχιστον όλοι σε αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς. Τώρα, η διασύνδεση είναι άλλο θέμα. Η διασύνδεση, την στιγμή που πάμε, βάζουμε την κάρτα μας, θα βγαίνει αυτόματα η απόδειξη τη ταμιακή μηχανή και την ίδια στιγμή επίσης θα πηγαίνει να βλέπει στην ΑΔΕ την καταλήγη στην ΑΔΕ. Αυτό έχει μια μεταβατική περίοδο, αλλά τέλος, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να έχουν γίνει όλα αυτά. Τουλάχιστον πρέπει να έχουν γίνει αιτήσεις. Και αν κάποιοι που είχαν υποχρέωση πίεση, τώρα που μπήκαν στις κλάδους, που είπες πολύ σωστά, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να, μέχρι 31 τώρα, λίγη προθεσμία τον Ιανουάριο, να αγοράσει το μηχάνημα και να δείξει και να ανεβάσει ότι εγώ το παρήγγειλα και περιμένω να εγκατασταθεί σε συνδυασμό και είπαμε POS, επαγγελματικό λογαριασμό, διασύνδεση. Λοιπόν, να, συνταξιούχος λέει που πέθανε την πρώτη μέρα του μήνα, αν δικαιούται προφανώς ο κληρονόμος, θέλω να πιστεύω, τη σύνταξη του μήνα ή θα πρέπει να την επιστρέψει αν την πάρει. Ναι. Ο Γιάννης είναι πιο αρμόδιος να το απαντήσει αυτό, αλλά νομίζω ότι επειδή μου έχει τύχει και εμένα, με το που, με το που φεύγει κάποιος από τη ζωή, δεν επιτρέπεται να αγγίξει τον τραπεζικό λογαριασμό της σύνταξης. Έτσι. Και ξεκινάμε το κυνήγι στον ΕΦΚΑ για να πάρει πίσω τα χρήματα αυτά. Γιατί μετά πρέπει το συντομότερο να γίνει αίτηση μεταβίβασης σύνταξης. Μάλιστα. Και να λάβει τα ποσοστά που δικαιούται ο χείρος ή η χείρα. Έχει όμως χρόνο, γιατί και την δήλωση φόρου μπορεί να την κάνει μέχρι τέλος του έτους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δηλαδή και αν και κάποιος να φύγει από τη ζωή Ιανουάριο, μέχρι τέλος του έτους έχει το περιθώριο, το χρόνο, γιατί ξέρετε, μερικοί άνθρωποι τι γίνεται. Φεύγουν από τη ζωή, υπάρχει ένας εφηδιασμός στην οικογένεια, τα οικονομικά, τα φορολογικά, ή η δήλωση φόρου κληρονομιάς ή αποδοχή κληρονομιάς. Έχει να τρέξει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Την απώλεια. Αλλά υπάρχει, υπάρχει χρόνο. Αλλά υπάρχει δηλαδή, χρόνος το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει, όπως είπε και ο Γιάννης, το πρώτο πράγμα είναι να δηλώσει ότι επιβίωσε ο άνθρωπος και πρέπει να διακοπεί η σύνταξη. Όλα τα άλλα υπάρχει. Υπάρχει ένα ερώτημα από έναν φίλο μας. Πώς μπορεί να πάρει σύνταξη κάποιος ο οποίος έχει εργαστεί για 13 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά σήμερα είναι εργαζόμενος και κάτοικος του εξωτερικού? Αν δηλαδή ο ίδιος μπορεί να πάρει τη σύνταξη για τα χρόνια που εργάστηκε στην Ελλάδα, τα 13 χρόνια λοιπόν, που εργάστηκε στην Ελλάδα. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό, αλλά να ξέρετε ότι εξαρτάται από την τυχόν διμερή σύμβαση που μπορεί να έχει υπογράψει το κράτος του εξωτερικού με την Ελλάδα σχετικά με την ασφάλιση. Γιατί εδώ πέρα τι ξέρουμε, ότι παίρνουμε σύνταξη με 15 ετία κάποια στιγμή. Ωστόσο, για παράδειγμα με την Αμερική, υπάρχει διμερή σύμβαση που σου λέει παίρνεις από την Αμερική ό,τι σου αναλογεί, δεν θεμελιώνεις δικαίωμα στην Ελλάδα για να πάρεις σύνταξη. Μπορείς να μεταφέρεις από την Αμερική κάποια χρόνια, αν έχεις 13, τέτοια περίπτωση έχω συναντήσει κι εγώ, για να συμπληρώσεις τη 15 ετία και να πάρεις αυτό που σου αναλογεί. Οπότε, ναι, υπάρχει δυνατότητα με 13 χρόνια να δικαιωθεί σύνταξη στην Ελλάδα. Εάν το ερώτημά του είναι αν μπορεί να πάρει αυτοτελή την μικρή την σύνταξη που δικαιούμαστε με 15 ετία στην Ελλάδα. Αλλιώς θα πρέπει στα πλαίσια της διεθνούς ασφάλισης που ηρίστε παρόδο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που θα αντιμετωπίσει μαζί με τους διπλοασφαλισμένους το επόμενο διάστημα ο ΕΦΚΑ, αφού εκαθάρισε τις κύριες συντάξεις και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και εκαθαρίζει και τις επικουρικές. Εκεί λοιπόν με αλληλογραφία έντυπο ασφάλισης πόσα χρόνια έχουμε στην Ελλάδα και αν θέλουμε να πάρουμε σύνταξη από το εξωτερικό, προσμετράται ο χρόνος της ελληνικής ασφάλισης. Μάλιστα. Στη σύνταξη. Ανάμουν ένα πολύ μικρό ερώτημα. Επειδή είπες ότι προχωράει και μας ακούνε, προχωράει πολύ γρήγορα το δημόσιο στον εξωδικαστικό. Μπορεί κάποιος να κάνει να προχωρήσει η αίτησή του στον εξωδικαστικό στο δημόσιο και να περιμένει το αίτημα της τράπεζας, μάλλον την απόφαση της τράπεζας αναφορικά με δύο διαφορετικούς εξωδικαστικούς? Δηλαδή μπορεί να προχωρήσει διμερώς? Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία ρυθμίσεις. Που σημαίνει ότι εάν χρωστά κάποιος στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ και χρωστάει και σε τράπεζα, κάνοντας την αίτηση, ζητάει από το σύστημα ρύθμιση και στα τρία. Ναι. Δεν μπορεί αυτά να τα απομονώσει? Όχι. Όχι. Γιατί η αίτηση είναι ενιαία και είναι καθολική σε όλα. Μπορεί όμως το σύστημα να αφήσει στην άκρη την τράπεζα και να του δώσει και να του δώσει ρύθμιση με το δημόσιο. Ωραία, γιατί προφανώς τους καίει αρκετά. Ακριβώς. Πραγματικά ο χρόνος όταν σας έχω περνάει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί
τρέχει, θα έλεγα. Κάτι τελευταίο να πούμε, ότι αυξάνονται οι εισφορές μας στους αυτοαπασχολούμενους. Ναι. Για το τέλος. 5,5%. Πάλι ομονούνε. Έτσι είναι το σύστημα. Με αυτό θα είμαστε όμως. Πληρώνουμε για να παίρνουν σύνταξη οι τωρινοί συνταξιούχοι. Αυτό πρέπει να δούμε για τη βιωσιμότητα των ταμείων. Και ξεκινάει, περιμένουμε, τη πλατφόρμα για τη δήλωση της απασχόλησης των συνταξιούχων. Σημαντικό αυτό. Κυρίως για τους ανάπηρους που μπορούν να εργάζονται πλέον χωρίς περικοπή στη σύνταξη. Λύθηκε ένα θέμα μεγάλο. 200.000. Να ξέρετε πάντως, κύριε Χριστόπουλο, ότι με απειλούν από πάνω. Με τον χρόνο. Λέω για την ασφάλιση που δεν έχει και έχει χάσει. Στην υγειονομική. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να λυθεί. Θα το κάνουμε ένα θέμα την επόμενη φορά. Θέλετε να μας ετοιμάσετε και έχω έτσι χρηστικές καρτούλες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Λοιπόν, εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή εδώ μέσα από τη συχνότητα του One Channel στην εκπομπή One Time. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.